Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε λίγο πιο αργά σήμερα. Basket City, εδώ με Σταμάτη Μουρελή και Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε μέχρι και τις 10. Κανονικά η εκπομπή σήμερα. Χθες ήταν ένας μπασκετικός μαραθώνιος από τις 7 μέχρι και τις 11. Σήμερα κοπήκαμε κιόλας. Μπήκαμε πιο αργά. Ναι. Μπήκαμε λίγο πιο αργά. Εντάξει, υπάρχει και επικαιρότητα. Υπάρχει και παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε και εμείς λίγο πιο μετά ξανά στο Power Sports Arena να μας μεταφέρει ο Ραφαήλ Γκαϊντατζής ό,τι γίνεται εκεί. Στο παιχνίδι του Champions League που παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Friedrichshafen. Είναι 2-0 εκεί το σκορ. Εκεί είναι σε εξέλιξη το τρίτο σετ. Εμείς είμαστε εδώ, θα βγούμε τα δικά μας. Μπροστά η Γερμανία είναι από ό,τι βλέπω. 2-0 είναι ο ΠΑΟΚ. Απλά τώρα είναι μπροστά η Γερμανία στο τρίτο σετ. Να δούμε αν θα ξεπερδέψουμε. Δεν έχουμε καλή εμπειρία ως εκπομπή με το βόλεϊ από την προηγούμενη φορά. Οπότε να δούμε πώς θα πάει σήμερα. Να δούμε πώς θα πάει σήμερα. Λοιπόν. Δεν θα γίνει μένα να πω να γίνει με ευνόηση. Καλά, κοίταξε. Σου πω τα αλήθεια και εμένα δεν με χάλασε. Έτσι όπως πήγε εκείνη τη μέρα. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Βλέπω ότι και εδώ το αίτημά μας Γιάννη Ζάτση έγινε αποδεκτό. Μπορούμε να σε βλέπουμε. Πολύ σημαντικό αυτό γιατί χθες έπρεπε να στραβώ στο κεφάλι μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε μέχρι και τις 10 μπασκετικά. Με ό,τι υπάρχει, με ρεπορτάζ, με κουβέντα, με παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και σήμερα στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός θα πηγαίνει πολύ άσχημα στη Μόσχα μετά από σχεδόν 3 δεκάλεπτα. Φυσικά και ρεπορτάζ από τις δικές μας ομάδες, ειδικά στο κομμάτι του Άρη που έχει εξέλιξη σήμερα. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν απρόσμενη, αλλά σίγουρα όπως και να το κάνουμε, από τη στιγμή που φεύγει ένας παίχτης και φεύγει και ένας παίχτης. Απρόσμενη, γιατί μπορεί να ακούς διάφορα και να σου λένε διάφορα και να περιμένεις ή να υποψιάζεσαι να μπορεί να δει κάποια πράγματα. Αλλά εντάξει, πάντα λες ότι δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει αυτό, γιατί ξέρεις, ακόμα και αυτό που έγινε σήμερα στον Άρη δείχνει το πόσο άσχημη είναι η κατάσταση. Το φωνάζουμε εδώ και μήνες. Ναι, βέβαια. Κάποιοι αργήσαν να καταλάβουν, κάποιοι αργούν ακόμα να καταλάβουν, κάποιοι δεν ξέρω και εγώ τι να πω. Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι τραγική. Ακόμα και αυτό που συνέβη σήμερα και αυτό που μπορεί να συμβούν στο μέλλον, στο αγωνιστικό πάντα κομμάτι μιλάω, έτσι, γιατί εγώ θεωρώ ότι άμα ανοίξει η πόρτα μετά πολλοί παίρνουν το θάρρος να φύγουν, ναι. Έτσι, και ειδικά όταν είναι απλήρωτη. Και είναι τώρα η συγκεκριμένη κίνηση με τον Βασιλόπουλο, έχει ρε παιδί μου και μια σημειολογία τέτοια, γιατί okay, οι Αμερικανοί φύγανε, ήρθαν άλλοι ξένοι, εντάξει, οι Αμερικανοί πάνε και έρχονται, αλλά όταν ξεκινάει αυτό το κομμάτι και στο θέμα των Ελλήνων, τότε είναι αυτό που λες και εσύ, ότι μπορεί να ανοίξει μια πόρτα η οποία δεν θα κλείσει και ποτέ. Ναι. Μα να σου πω κάτι, Νίκο. Το θέμα στον Άρη, το φετινό, αυτό που γίνεται μάλλον, είναι απίστευτο. Έχουν γίνει τόσες πολλές αλλαγές, έχουν φύγει παίχτες που δεν θυμάμαι άλλη χρονιά να είχαμε τόσες αλλαγές και να φεύγουν παίχτες. Και να έρχονται. Βέβαια, ο αριθμός είναι μείον όσον αφορά το ποιοι φύγαν, ποιοι ήρθαν. Αλλά βλέπουμε σήμερα, ας πούμε, αυτό με τον Βασιλόπουλο το θέμα, έτσι που δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Το έχουμε πει από το πρωί, το έχουν πει από το πρωί. Το έχετε ακούσει, το μιλήσαμε και στην εκπομπή του Χρήστα Μητσοτάκη και του Άκη Σαββόπουλου για το θέμα. Έτσι, ο Βασιλόπουλος συνεχίζει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Το θέμα είναι γιατί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή με αυτή η εξέλιξη. Και το πρώτο δεδομένο είναι ότι είναι απλήρωτος. Και γιατί Ιανουάριο μήνα ο Βασιλόπουλος να θέλει να φύγει από τον Άρη και να κάνει αυτή τη διαδικασία τώρα, σήμερα είναι προτελευταία μέρα. Πώς έχουμε σήμερα. Το πρώτο γύρο, ναι, προτελευταία. Είναι μέχρι αύριο η προθεσμία που μπορεί Έλληνας παίχτης να πάει από μία ομάδα στην άλλη πριν το τέλος του πρώτου γύρου και να μπει σε αυτή τη διαδικασία, είναι και αυτό ένα ερώτημα, έτσι. Ναι. Γιατί να θέλει ο Βασιλόπουλος να φύγει από τον Άρη και να πάει στην ΑΕΚ Γενάρη μήνα? Γιατί είναι απλήρωτος. Ένας λόγος. Και βασικός λόγος. Γιατί άμα είναι πληρωμένος ο παίχτης, εντάξει, θα μου πεις αν δεν θέλει τι θα το κάνει. Όχι, ρε φίλε. Είναι επαγγελματίας. Άμα είναι πληρωμένος, δεν μπορεί καν να σκέφτεται να φύγει. Όταν είσαι πληρωμένος. Που και στην περίπτωση του Βασιλόπουλου είναι ένα κομμάτι και το οικονομικό. Γιατί ναι, μεν ο Βασιλόπουλος είχε κάποια πολύ καλά συμβόλαια, αλλά μην ξεφτάνε τα τελευταία χρόνια σε τι σημείο έφτασε. Έτσι, που έπαιζε ο Βασιλόπουλος. Είχε, ξέρω εγώ, 2 χρόνια να παίξει μπάσκετ. Έπαιζε στο Αλφα τοπικό τη Αθήνα. Τα τελευταία του συμβόλαια δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή και αυτό, θα μου πει τον Άρη, ήταν κάτι ιδιαίτερο συμβόλαιο. Όχι, δεν ήταν και κάτι τρομερό φοβερό. Έτσι, αλλά για τα δεδομένα του Άρη ήταν ένα καλό συμβόλαιο. Και ο παίκτη πήρε ένα μισθό. Και δεν είναι ο μοναδικός. Το άσχημο είναι ότι είναι πάρα πολύ έτσι. Έτσι. Απλά η ιστορία όλη που ράγισε το γυαλί, έτσι, ανάμεσα στο Βασιλόπουλο και στον Άρη, είναι προφανώς το ότι χάλασαν σχέση του με τον Γιαννάκη. Ότι είχε θέμα με τον Γιαννάκη.
το οποίο δεν, είναι, δεν έχει να κάνει με το προσωπικό, δεν έχει να κάνει δηλαδή με το γεγονός ότι μάλωσε με το Γιαννάκη σαν Γιαννάκης με Βασιλόπουλο. Απλά το θέμα ξεκίνησε ουσιαστικά έτσι, όπου σαν παίκτη του Άρη με προπονητή. Και ξέρεις τι γίνεται, το έχουμε ξαναζητήσει, δεν μου έκανα φέρει. Οι νίκες κρύβουν και προβλήματα. Έτσι φτιάχνουν το χαρακτήρα, φτιάχνουν μια ωραία ατμόσφαιρα στην ομάδα, αλλάζουν τα δεδομένα. Οι ήττες βγάζουν και το κάτι παραπάνω στο πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή τώρα ο Βασιλόπουλος είναι φανές ότι εδώ και ένα μήνα υπάρχει αυτό το θέμα και γι' αυτό φάνηκε στην απόδοσή του. Δεν είναι ικανοποιημένος και από την πορεία της ομάδας και από τον ρόλο της στην ομάδα και από όσα γίνονται στην ομάδα. Αλλιώς τα περίμενα. Εγώ νομίζω στα μάτια και σε πολλά μάτια, δηλαδή από αυτά που έχω δει εγώ. Έτσι, τώρα, χθες με το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια, παρακολούθησα πολύ λίγο. Χθες δεν, ήταν δεν το είδα. Μην έπαιζε ο Βασιλόπουλος. Εμένα μου έβγαζε μέσα στο παιχνίδι εκνευρισμό. Εκνευρισμό, όχι γιατί. Εκνευρισμό να βγάλει ένα παίχτη γιατί έχασε δύο σούτρε, παιδί μου. Ωραία, και τσατίστηκε που τα χάσε και του βγήκε εκνευρισμό. Ή μπορεί να είχε μια μονομαχία με έναν αντίπαλο και να εκνευρίστηκε. Εκνευρισμό. Τσατίλα και νεύρα γιατί, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί. Δεν του αρέσει η κατάσταση όλη. Έτσι μου φάνηκε εμένα. Και το είχα παρατηρήσει. Τα νεύρα του Βασιλόπουλου Νίκο, όπως και πολλών άλλων παιχτών. Ναι. Είναι εδώ και μήνες. Ναι. Είναι σχεδόν από την αρχή της χρονιάς. Αυτό θέλω να σου πω. Το είχα παρατηρήσει στο παιχνίδι των δύο στο Παλατάκι, που ήταν εντελώς διαφορετικός από το πρώτο παιχνίδι των δύο στο Παλέ. Γιατί εντάξει, στο γήπεδο μπορείς να δεις πολύ περισσότερα πράγματα που βλέπεις από τη τηλεόραση. Ωραία. Και το πρώτο παιχνίδι στο Παλέ ήταν ένας Βασιλόπουλος ο οποίος πραγματικά ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου στο πρώτο μάτς. Και σε εκείνο το μάτς που τον ξαναείδα εγώ στο γήπεδο στο Παλατάκι, έβλεπα έναν τύπο που ήταν εκτευρισμένο. Ναι. Που δεν περνούσε καλά, ρε παιδί μου, στο γήπεδο. Πώς να σου πω. Δεν γούσταρε αυτό που έκανε. Εκνευρισμός, ναι. Μπορούσαν να το δουν όλοι στα παιχνίδια, γιατί πήγε στο πρόσωπο του Τσαϊρέλη στην αρχή της χρονιάς. Έτσι. Έχουμε δει πολλές φορές γιατί οι κάμερες δυστυχώς ή ευτυχώς πιάνουν πολλά. Ναι. Εδώ σε ποιο μάτς δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω όχι στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο πρέπει να είναι. Υπήρχε έντονος διάλογος του Παναγιώτη Γιαννάκη με τον Μποχωρίδη. Θα μου πεις, μέσα στο παιχνίδι γίνονται. Ναι, σαφέστατα. Ναι. Αλλά όταν είναι μια κατάσταση άρρωστη αυτή τη στιγμή που αυτό που επικρατεί στον Άρη. Και όταν υπάρχει και αυτό, που δεν είναι μόνο οικονομικό, αν ήταν μόνο οικονομικό, να έλεγα ναι, είναι μόνο οικονομικό, είναι απλήρωτος. Έτσι, από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Άρα βλέπουμε ότι και το κλίμα στην ομάδα δεν είναι αυτό που πρέπει σε μια κατάσταση δύσκολη. Δεν είναι αυτό που πρέπει. Και όταν το κάνει αυτό, γίνεται αυτή η ιστορία από ένα παίχτη που υποτίθεται είναι παίχτης του Γιαννάκη. Είναι παίχτης με τον οποίο ο Γιαννάκης έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Είναι Έλληνας που ξέρει το βάρος του Άρη. Δεν είναι κάποιος ξένος να πεις ότι εντάξει δεν ξέρεις. Ξέρει ο Βασιλόπουλος. Στην Ελλάδα έπαιζε τόσα χρόνια. Στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, ξέρει τι εστιάζει. Τι βάρος έχει. Να φτάνει σε αυτό το σημείο, καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και στο αγωνιστικό κομμάτι, στο εσωτερικό του αγωνιστικού. Έτσι, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό το ότι δεν βγαίνει ένα πικ εν ρολ, δεν βγαίνει ένα σκρίν, δεν βγαίνει ένα ελεύθερο σουτ. Ναι, είναι όλα μαζί, ρε παιδί μου. Είναι όλα. Όλα μαζί. Απλά μέσα στο γήπεδο είναι ο καθρέφτης του. Και πλέον φαίνεται ότι όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει απ' έξω επηρεάζει πλέον πολύ σημαντικά σε μεγάλο βαθμό και το αγωνιστικό. Προφανώς. Το αγωνιστικό το επηρεάζει με το γεγονός ότι εντάξει, ναι, οι παίκτες είχαν εκνευρισμούς γιατί όταν χάνεις και όταν είσαι απλήρωτος και όταν τα ακούς, κάποια στιγμή θα σπάσεις. Ναι. Έτσι. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Ποιο ώρα, εδώ με τους ρεπόρτερς πάμε και παίζουμε και μπορεί να χάσουμε 3-4 μάτς μαζί για να στατιστούμε. Φαντάζομαι. Τι λέμε τώρα. Έτσι, αυτό όμως καλύφθηκε μέχρι τώρα, είτε γιατί φεύγαν οι παίχτες, έτσι και δεν είναι ο πρώτος. Και ο Βον ζήτησε να φύγει. Ναι. Το ξέραμε αυτό. Και ο Βον ζήτησε να φύγει. Πήγε Παρτιζάν αυτό, παιδιά. Ναι. Έτσι. Βλέπουμε δηλαδή ότι η κατάσταση στον Άρη σε όλα τα επίπεδα αυτή τη στιγμή πλέον. Έτσι, γιατί το μόνο επίπεδο το οποίο δεν είχαμε ασχοληθεί και το οποίο φαινόταν να υπάρχει μια ηρεμία ήταν το εσωτερικό αγωνιστικό. Δηλαδή, όσον αφορά τη σχέση των παικτών με τον προπονητή, το κλίμα στην ομάδα, το πόσο δεμένη η ομάδα. Και με το θέμα του Βασιλόπουλου βγαίνει ακριβώς το αντίθετο. Έτσι. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω την κίνηση του Βασιλόπουλου. Είναι επαγγελματίας, είναι απλήρωτος. Δεν μπορώ να πω σε έναν άνθρωπο που είναι απλήρωτος, κάτσε να παίξει την τσάμπα. Ναι. Έτσι, γιατί σε αντιθέσει με αυτούς όλους που λένε διάφορα και γράφουν στα social media και λένε εντάξει, μου ωραία, απλήρωτος. Παιδιά, μπείτε λίγο στη λογική ενός υπαλλήλου που είναι απλήρωτος να κάτσει 4-5 μήνες. Επειδή το έχω περάσει προσωπικά και έχω προσωπική εμπειρία πώς είναι να δουλεύεις και να είσαι απλήρωτος και να τα ακούς κιόλας. Είναι παιδιά ότι χειρότερο. Μην βρεθείτε ποτέ ναι, σε δέκα. Και επίσης, παιδιά, αυτό το άσχετα πώς είναι τα λεφτά, έτσι. Και επίσης, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Ότι όλοι οι παίχτες βασικά πηγαίνουν σε μια ομάδα για τα λεφτά. Έτσι. Εντάξει. Δηλαδή, καλό είναι όλο το σκηνικό
Ότι και οι Έλληνες ειδικά που νιώθουν λίγο παραπάνω φυσικά όταν είναι σε ομάδες τύπου Άρη, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, οτιδήποτε. Okay. Αλλά βασικά πηγαίνουν για τα λεφτά. Έτσι. Το ότι δεν κάνει έτσι ο Τσαερέλης π.χ. ή ο Μποχωρίδης ή ο Πουλιανίτης ό,τι κάνει τώρα ο Βασιλόπουλος δεν είναι καμία σχέση. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα, θέμα προσωπικότητας, θέμα προσφοράς και ζήτησης. Πολλά θέματα. Mm-hmm. Έτσι. Και ο Τσαερέλης είχε πρόταση πριν μερικούς μήνες και ο Πουλιανίτης και δεν φύγαν. Ναι. Έτσι. Είναι ο καθένας αυτό που λέω πως του καρφώνει και στιγμή του Βασιλόπουλου εδώ και καιρό δεν το χωράει που λέω πως δεν το σηκώνει το κλίμα ρε παιδί μου mm-hmm. στην ομάδα mm-hmm. είναι αυτό ξεκάθαρα ναι. Και από τη στιγμή που είναι και απλήρωτος τι έχει πάρει ένα μισθό έτσι το αποβάσει να φύγει τώρα αν είναι ηθικά σωστό το να πάει στην ΑΕΚ παιδιά η ΑΕΚ δεν είναι αντίπαλος του Άρη. Δεν είναι αντίπαλο του Άρη τώρα. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από τις λέξεις και από το δάχτυλό μας. Ο στόχος του Άρη αυτή τη στιγμή που ήταν η παραμονή επιτεύχθη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έτσι, αν δεν προκύψει κάτι τραγικό. Δεν είναι στόχος να χτυπήσει την ΑΕΚ ο Άρης αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν επηρεάζει ο Βασιλόπουλος αν θα πάει στην ΑΕΚ ή αν θα πάει στον Παναθηναϊκό ή θα πάει στον Ολυμπιακό. Επέλεξε να πάει σε μια ομάδα στην οποία προφανώς και ξέρω ότι θα πάρει τα λεφτά του. Θα έχει ένα συμβόλαιο το οποίο πληρώνεται, έτσι, ο παίκτης. Το θέμα από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα μόλις άρχισε να βγαίνει το θέμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξαφνικά παπ στην Αθήνα άρχισαν να βγάζουν ότι κλείνει στην ΑΕΚ. Έτσι, το θέμα υπάρχει εδώ και καιρό. Προφανώς. Υπάρχει εδώ και καιρό, δεν έγινε ξαφνικά σε μια μέρα. Δεν μπορείς σε μια μέρα να τα κάνεις όλα και για να τρέξεις για να υπογράψεις αύριο. Έτσι, αλλά εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι όλη αυτή η κατάσταση δείχνει το άρρωστο περιβάλλον του Άρη αυτή τη στιγμή. Αυτά που γίνονται φέτος στον Άρη, πραγματικά δεν ξέρω, επειδή το ανέφερα το μεσημέρι, το απόγευμα το χρήσαμε σαν χαβάλες, και επειδή εκείνη τη χρονιά την έζησα πολύ έντονα, γιατί ήταν από τις πρώτες μου χρονιές στη δημοσιογραφία και στην τότε εφημερίδα που είχε ανοίξει και τότε, και είχαμε μια τρέλα παραπάνω στο ρεπορτάζ. Η χρονιά Καραγκίτσου ήταν και Σερπάνου, γίναν πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Έτσι. Αλλά τουλάχιστον, ό,τι έγινε από κάποια στιγμή και μετά, έγινε με στόχο να αποχωρήσουν συγκεκριμένοι δύο άνθρωποι και να βρεθεί λύση και βρέθηκε. Εδώ δεν μπορείς να κάνεις τα ίδια πράγματα. Δεν μπορείς δηλαδή να αρχίσεις να κυνηγάς όπως τότε το Σερπάνου που τον πιέζει ο κόσμος. Που πήγαινε στην Αθήνα, ψάχναν τον Σερπάνο, τον Καραγκίτσο στην Αθήνα, τους λέγανε δώστε τις μετοχές, φύγετε, κάντε ράντε. Δεν γίνεται το ίδιο πράγμα τώρα πλέον με τον Λάσκα. Δεν μπορείς να κάνεις αυτά. Mm-hmm. Ναι. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή στον Άρη, σε σχέση με εκείνη την περίοδο. Γιατί τότε, έτσι επειδή όλο το θέμα είχε γίνει ουσιαστικά οι μετοχές από τον Κοντομινιά κατάληξε του αυτού του δύο. Μπορείς να του μετά πάρει ένα τηλέφωνο και να πεις δώστε τες. Τέλος. Τώρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Mm. Τώρα είναι θέμα Λάσκαρη. Τι θέλει να κάνει ο Λάσκαρης. Το ξαναέπαμε εδώ την εκπομπή. Ο Λάσκαρης στη στιγμή είναι ο καπετάνιος. Βλέπει το καράβι να πηγαίνει στα βράχια και έχει να πάρει μια απόφαση. Ή το καράβι θα το δώσει στον πρώτο. Έτσι. Να το διηγήσει, ξέρουν όσοι έχουν πάει ναυτικό τι εννοώ. Να το διηγήσει ο πρώτος και αυτός να κάτσει στην άκρη και να περιμένει να πιάσουν λιμάνι για να βγει και να πάει σπίτι του. Ή το στρίβει αυτός ο ίδιος με τη βοήθεια του πρώτου λίγο αριστερά να φύγει το βράχο ή το παίρνει κατευθείαν και το πάει πάνω στο βράχο. Αυτές είναι οι επιλογές του Λάσκαρη. Mm-hmm. Και κανείς δεν μπορεί να του πει τίποτα. Και το βασικό Νίκο στην όλη διαδικασία, γιατί σήμερα διαβάζω social media κραυγές για τον Λάσκαρη, παιδιά. Την πρώτη χρονιά του Πρίφτη, ο ίδιος ο Πρίφτης είχε βγει κάποια στιγμή, γιατί είχε ακούσει τόσα πολλά και είπε ότι η διοίκηση δεν του παίρνει παίχτη. Τη χρονιά που υποτίθεται υπήρχαν εκατομμύρια στην ομάδα. Και ο ίδιος ο Πρίφτης κάποια στιγμή, αφού ο άνθρωπος είχε δεχτεί τρομερή κριτική για τον Τζούμκοβιτς, για δεν παίρνει παίχτη, βγήκε και είπε: δεν μου παίρνει παίχτη διοίκηση. Και όταν είχε έρθει ο. Πώς τώρα είναι τον οργανό, ο Μπατίστα,
Μπατίστα δεν είναι ο Ουρανός. Mm-hmm. Όταν είχε δει ο Ουρανός που είχε βγει τότε το θέμα και τον είχαμε ρωτήσει τότε με τους συνάδελφους, γελούσε ότι του κάνει πρώτα Σουάρης. Και είχε γραφτεί και όλο το θέμα. Δεν είναι ότι βγάζω τώρα. Όχι, είχε γραφτεί, ήταν και γραφτεί ότι και καλά είναι. Ότι δεν ήξερε καν για πρώτα Σουάρη, Μπατίστα. Την πρώτη χρονιά έγινε αυτό. Που υποτίθεται είχαμε λεφτά. Η ομάδα είχε λεφτά. Τι να μιλήσω για τη δεύτερη χρονιά, τι έγινε. Για τους παίχτες που ήρθαν και είχαν προβλήματα, τραυματισμό εισαγωγικά. Και έπαιζε η ομάδα με ένα ξένο. Τα ξεχάσαμε αυτά. Ότι υπάρχουν απλήρωτοι παίχτες από πέρσι από την αρχή της χρονιάς, τα ξεχάσαμε αυτά. Το ότι πήγαν να γλιτώσουν Μηνιάτικα με το πρόστιμο τότε με τον ΠΑΟΚ και κάναν και εκεί λάθος. Τότε δηλαδή δεν είχε προβλήματα ο Άρης. Τι, πώς θα τον ακριβτούμε, πώς θα δαχτυλό μας. Αλλά το θέμα είναι ποιον ακούς και ποιον διαβάζεις. Εδώ το καλοκαίρι πήγαν άνθρωποι που υποστηρίζαν ακόμα ότι όλα καλά είναι. Βρίσκεται τη λύση, έρχονται εκατομμύρια, θα τα βρει όλα ο πρόεδρος. Και έχουμε φτάσει. Πόσο είμαι σήμερα, Νίκο, 18 Ιανουαρίου. Mm-hmm. 18 Ιανουαρίου. Και όλη η φετινή ομάδα είναι απλήρωτη. Έχουν πάρει 1,5 μισθό όλοι οι παίχτες. Όλη η ομάδα. Μια ομάδα που αξίζει, το budget ξεκίνησε με 800 χιλιάρικα και είδαμε ότι δεν, δηλαδή τα λεφτά με αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο είναι η μέρα με τη νύχτα. Και είναι όλοι απλήρωτοι. Είναι όλοι απλήρωτοι. Πληρωθήκαν ένα μήνα και αυτό ήταν. Τελείωσε. Και ξαφνικά όλοι φωνάζουν και λένε άμα. Δηλαδή όταν πέρσι έφερες ξένους και τους είχες στα γραφεία και βλέπαν τα μάτς της ομάδας στα γραφεία της ΚΑΕ. Και δεν μπορούσαν να παίξουν γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν ελέγχους. Ήτανε τραυματίες. Αυτό δεν είναι δηλαδή ξεφτύλα για την ομάδα. Του ότι ο προπονητής σου λέει θέλω παίκτη και έχει παίκτη στα γραφεία, εσύ όποιος κάτι και βλέπει το μάτς και η ομάδα παίζει αγώνα. Δεν ήταν αυτό δηλαδή πέρσι ξεφτύλα. Δηλαδή κορεδευόμαστε και λέμε διάφορα γιατί για να γλιτώσουμε την ευθύνη που έχουμε ή εμείς οι δημοσιογράφοι ή ο κόσμος ή οι παράγοντες ή οτιδήποτε. Ή ο Νίκος ο Λάσκαρης ο ίδιος. Το καλοκαίρι που βγήκε ο Λάσκαρης και μίλησε. Έτσι που έδωσε μια συνέντευξη. Τι ήταν συνέντευξη, ήταν συνέντευξη. Μια ώρα το πρωί. Στο διαδίκτυο, ναι. Οι περισσότεροι, έτσι, και αρκετός κόσμος, τι έγραφε, υπομονή, στήριξε τον πρόεδρο, στήριξε τον πρόεδρο. Ένα πρόεδρο, ο οποίος ένα χρόνο και είναι όλα πλήρωτα. Εγώ δεν λέω ότι ο άνθρωπος δεν έχει λεφτά. Λέω όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βοηθήσει τον Άρη. Εδώ και ένα χρόνο, δύο χρόνια. Δεν ξέρω αν έχει λεφτά. Ας πούνε αυτοί που ψάξαν τους λογαριασμούς του. Εγώ έκανα μια δικιά μου προσωπική έρευνα. Συνεχίζω να την κάνω. Δεν μπορώ να πω κάποια πράγματα γιατί. Εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να φάω μια αγωγή για να τρέχω. Φτωχαδάκι είμαι. Δεν παίρνω καρτζιλίκια από κανένα. Κάποια στιγμή θα βγάλουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς. Οι εταιρείες διάφορες στην Ελβετία και στα σχετικά που σχετίζονται και με τον Άρη. Εδώ και δύο χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Τώρα είναι μόνο δηλαδή. Και διαβάζω σήμερα από κόσμο και μας ευτέλησες και μας έκανες κάποιοι τώρα οι προσφυγές. Προσφυγές, παιδιά, υπάρχουν εδώ και πόσο καιρό. Δεν το ξέραμε δηλαδή. Θα κάνω σήμερα προσφυγή. Και το χειρότερο ξέρει, Νίκο, ότι όχι μόνο δεν ξέραμε θα κάνουμε, ότι δεν θα γίνει και τίποτα. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι κάποιοι περιμέναν διαμαγείας να λυθούν οι προσφυγές. Να εμφανιστεί κάποιο και να πει πάρε. Άμα δεν πληρωθούν, πώς θα. Νίκολα, Άσκαρη, 4-5 εκατομμύρια. Δεν διακανονιστούν, μάλλον, όχι να προηγηθούν, γιατί να πληρωθούν απευθείας δεν γίνεται λογικά. Έκλεισε κάποια χορηγική συμφωνία, ρε παιδιά, από το καλοκαίρι που βγήκε ο Άσκαρης και είπε θα κλείσω, θα ασχοληθώ. Ασχολούμαι με τις μεγάλες. Έκλεισε κάποια συμφωνία. Και θέλετε να μου πείτε εσείς που με λέγατε πριν και μια εβδομάδα και προσωπικά εγώ για σχόλιο μου στο Λαμπαουτάρη. Με έκραζε ο κόσμος, γιατί εντάξει περισσότεροι δεν καταλάβαν δυστυχώς τι νόημα θέλω να περάσω. Τι μου λένε για τον Λάσκαρη.
Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, μακάρι ο άνθρωπος αύριο το πρωί να βρει λύση, να ανοίξουν λογαριασμοί του και να έρθει εδώ και να πει πάρτε 2 εκατομμύρια και πληρώστε τα όλα. Μακάρι. Γιατί δεν έχει να κάνει με το Λάσκαρη, έχει να κάνει με τον Άρη. Γιατί αυτό θα λυθεί το πρόβλημα του Λάσκαρη, κατά συνέπεια θα λυθεί το πρόβλημα του Άρη. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή, δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Γιατί εγώ πολύ φοβάμαι, Νίκο, ότι ο Βασιλόπουλος δεν θα είναι ο τελευταίος. Δεν θα είναι ο τελευταίος. Από το πρωί σήμερα ο Αθηναίος δέχτηκε τόσες πολλές ερωτήσεις για το αν θα φύγει. Γιατί ξέρετε, φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να μην πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι τραυματίας. Mm-hmm. Όταν βλέπεις ξανά ένα παίχτη που δεν περίμενες σε μια μέρα μέσα να φεύγει. Διαβάζω και με ρωτήσαν πολλοί φίλοι. Με λέει σίγουρα τραυματίας, παιδιά, τι να σου πω. Ό,τι μου λέει ο γιατρός και ό,τι λέει ο παίχτης. Τι να πω, δεν σπούδασα γιατρός. Αλλά ξέρεις πώς γίνεται αυτό, πώς υπάρχει αυτή η ιστορία. Γιατί πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι και τότε την επόμενη του Καρακίτσου και σε άλλες περιπτώσεις, τότε θυμάμαι έβγαινε ο Φόρεστ, έλεγε είμαι τραυματίας και την άλλη μέρα τρέχαμε στο αεροδρόμιο να τον προλάβουμε. Ναι. Γιατί έφευγε. Ο άνθρωπος ήταν απλήρωτος. 5 φορές του σταματήσαμε στο αεροδρόμιο. Αυτό είναι το αρνητικό της όλης της υπόθεσης πλέον. Ότι ο Άρης έχει χάσει τελείως την αξιοπιστία του. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει στο παραμικρό. Ό,τι ακούγεται. Γιατί ακούγαμε το καλοκαίρι για συμφωνίες, χορηγίες, μαμούθ, τίποτα. Ήρθαν οι Τούρκοι, φέρτε τις λίρες, τουρκικές έτσι, όχι τις αγγλικές. Γιατί άμα ήταν αγγλικές. Ή τις χρυσές. Ναι. Έρχονται οι Τούρκοι, άντε φωτογραφίες αυτά, ιστορίες, γεύματα, δώρα, πάμε και άντε, ξέρω εγώ, δαχτυλίδια, τίποτα. Μηδέν, τίποτα. Ευρώ τσακιστό. Ευρώ τσακιστό. Ναι. Έχουν περάσει δηλαδή 7 μήνες και δεν γίνει τίποτα. Ναι. Χρόνια πολλά και στον κύριο Πλιάκη να λέμε. Σήμερα που γιορτάζει και όλος ο άνθρωπος. Να έχει υγεία ο άνθρωπος, να ζήσει πολλά χρόνια, έτσι και αυτός και η οικογένειά του και σε όλους τους θανάσιδες. Ο κύριος Πλιάκης, αυτός βοήθησε φέτος. Να δοθούν λύσεις. Δεν είναι λύση αυτό, έχουμε ξαναπεί. Και το χειρότερο αυτό είναι ότι χάθηκε η αξιοπιστία. Ο Άρης πάλι γυρνάει σε μια κατάσταση χειρότερη της εποχής Αρβανίτων να πήρε την ομάδα. Γυρνάει σε μια κατάσταση εποχής Δαμιανίδη. Όσον αφορά την ατμόσφαιρα, την περιόριση ατμόσφαιρα. Γιατί ο Αρβανίτης, τουλάχιστον, έτσι, μπορεί να κατηγορηθεί για πολλά άνθρωπος. Αλλά όταν βγήκε και ανέλαβε μια διοίκηση και είχε ένα μπαν, ήταν ξεκάθαρος. Ξεκίνησε μια ειλικρινή προσπάθεια. Ούτε υποσχέθηκε τετράδες, ούτε πεντάδες, ούτε εξάδες, ούτε τίποτα. Είπε, παιδιά, αυτά έχουμε, αυτούς θα πάρουμε, αυτόν τον προπονητή, αυτούς τους παίχτες, αυτούς τους ξένους, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε ξένους, και έχουμε αυτά τα λεφτά. Ελάτε να βοηθήσετε. Και εδώ πέρσι ο κ. Λάσκαρης έβγαινε και έλεγε, ενώ ήξερε ότι όλοι είναι απλήρωτοι οι παίχτες του, έλεγε ότι δεν είναι μ' αρέσει τον μπάσκετ παίζει ομάδα. Λέει, εγώ θέλω λέει, ο Άρης να είναι πρωταγωνιστής. Ενώ ήταν όλη η ομάδα πλήρωτη. Και τι έκανε ο κόσμος, το πολύ απλό πράγμα. Έκραζε τον προπονητή. Και διαφωνούσα εγώ πέρσι. Και θα διαφωνήσω και φέτος αν ο κόσμος πέσει με τα μούτρα πάνω στο Γιαννάκη. Είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη. Και όταν λέω από την άλλη, εννοώ αυτό που ακούγεται η ασπίδα του Λάσκαρη, η ασπίδα του Λάσκαρη, η ασπίδα του Λάσκαρη. Ακόμα και σε αυτό θα είμαι εναντίον. Αυτό που θα το πούνε, Νίκο. Γιατί και αυτό είναι εύκολη επιλογή. Για ποια ασπίδα του Λάσκαρη να μιλήσουμε. Άμα η ομάδα αγωνιστικά συνεχίσει έτσι, πώς να μιλήσεις για ασπίδα του Λάσκαρη μετά για το Γιαννάκη. Δηλαδή, που άρεσε, πέρσι. Έχει αυτά τα θέματα που έχει αγωνιστικά. Επειδή μου αρέσει να το βάζουμε παραδείγματα. Πέρσι, δηλαδή, ο Πρίφτης που δεν έλεγε τίποτα δεν ήταν η ασπίδα του Λάσκαρη. Έκανε κακό στην ομάδα και φέτος ο Γιαννάκης είναι η ασπίδα του Λάσκαρη. Όχι, κύριε. Πολύ σωστά και ο Πρίφτης πέρσι δεν κατηγόρησε και ούτε έβγαλε τα προβλήματα προς τα έξω και τα κράτησε και πολλά κράτησε ο Πρίφτης μέσα του και τα πήρε μαζί της Ρωσία και το ίδιο κάνει και ο Γιαννάκης. Απλά η κατάσταση σε σχέση με τα 2 χρόνια πλέον είναι ακόμα χειρότερη. Και ο Γιαννάκης δεν έχει συνειδήσει από τέτοιες καταστάσεις και άλλα περίμενε. Ο Πρίφτης είχε πάρει μια εικόνα, ήξερε. Και πάλι ο Γιαννάκης δεν έχει πει σχεδόν τίποτα. Τίποτα δεν έχει πει ο Γιαννάκης. Το να βγει ο Γιαννάκης αυτή τη στιγμή και να κατηγορήσει τον Λάσκαρη και να πει ότι όλοι είναι απλήρωτοι και να πει φεύγω είναι ότι χειρότερο.
Και δεν το λέω από προπονητική άποψη, γιατί στα προπονητικά, στο θέμα αγωνιστική παρουσία του Άρη, έχω κάποιε ενστάσει, τι έχω διατυπώσει. Μπορούμε να τι συζητήσουμε και άλλη φορά για το πώ χειρίζει την ομάδα coach. Μιλάω για το εξωαγωνιστικό. Αν αυτή τη στιγμή ο Γιαννάκης βγει στην επίθεση με τον Λάσκαρη, θα κάνει το μεγαλύτερο λάθος για μένα όσον αφορά την παρουσία του στον Άρη. Καλά κάνει ο coach και ζητάει ενότητα. Τι να ζητήσει ο coach δηλαδή, τι να βγει να πει. Τι να βγει να πει ο coach δηλαδή. Α, δεν έχουμε λεφτά, ο πρόεδρος είναι άφαντος, φεύγω. Αυτή τη στιγμή θα είναι το χειρότερο. Αυτό αν ήθελα να το πει ο προπονητής και ο κάθε προπονητής, το λες τον πρώτο μήνα όταν βλέπεις τι γίνεται. Από τον πρώτο μήνα φάνηκε τι θα γίνει. Εκεί το λες, όχι μετά από 6 μήνες. Όταν η ομάδα αυτή τη στιγμή θα είναι με 7 παίκτες. Δεν ξέρω, τώρα ξεφύγαμε λίγο. Πρέπει να βγάλουμε και το βόλε λίγο τον Πάο, ο οποίο. 2-1 είναι το σκορ. Εντάξει, δεν ξεφύγαμε. Φίλοι, μπήκαμε λίγο πιο αργά, το τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Θα το πάμε έτσι μέχρι ναι, το τέλος, με διαλύματα και τέτοια. Απλά, να κάνουμε, έτσι. Το λέγαμε το απόγευμα με τον Χρύσανθο. Έτσι, που ανεφέραμε, ας πούμε, τι μπορεί να γίνει διοικητικά από εδώ και πέρα με αυτή την ιστορία, με το Διοικητικό Συμβούλιο, με την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Πότε είναι αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο? Σε 15 μέρες, που θέλει. Μάλιστα. Και μετά θα προκηρυχθεί και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ουσιαστικά δηλαδή ο Λάσκαρης και ο Ερασιτέχνης. Ναι. Όπου εκεί θα γίνει μια ενημέρωση του Ερασιτέχνη, πώς πάει η εταιρεία, ναι, έτσι από οικονομικής πλευράς, πόσο είναι μέσα δηλαδή, τι συμφωνίες έχει, τι, όλα αυτά τα σχετικά. Έτσι, και τι προτίθεται να κάνει ο μεγάλο μέτοχος για την εταιρεία. Mm-hmm. Με τη βιωσιμότητα της. Αυτό ζητάει ο Ερασιτέχνης. Τώρα το ότι από την ΚΑΕ ή από κάποιους άλλους κύκλους περνάει η λογική ότι α, θα γίνει αυτό και όποιος θέλει να αγοράσει την ομάδα, να πάρει την ομάδα, σε έρθει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, κύριε. Σε μια γενική συνέλευση μετόχων δεν μπορεί να πάει ο καθένας. Είναι μόνο οι μέτοχοι στη γενική συνέλευση μετόχων. Ούτε εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Ούτε οι δημοσιογράφοι μπορούν να πάνε. Οι δημοσιογράφοι παρέσανται απ' έξω. Ναι. Δεν μπορούμε μέσα και να ακούσουμε τι λένε. Ναι. Και δεν μπορεί να πάει κάποιος να πει γεια σας, παιδιά, ενδιαφέρομαι για την ΚΑΕ σε μια γενική συνέλευση μετόχων. Αυτό θα γίνει εφόσον προκηρυχτεί αύξηση του κεφαλαίου. Έτσι. Ναι. Και έλεγα και το απόγευμα με τον Χρυσάνθο. Έτσι, ότι εγώ αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνει ο Λάσκαρης για να έχει και μια αξίες, μια επιλογή να λέει: παιδιά, δεν υπάρχει κανείς, μόνο εγώ είμαι. Κάνε μια αύξηση με το. Προκήρυξε μια αύξηση με του κεφαλαίου. Να δηλώσει ότι εσύ δεν θα πάρεις μέρος, δηλαδή δεν θα μετοχοποιήσεις και τα λεφτά που έχεις βάλει. Υπάρχουν στα γραφόματα ότι έχεις βάλει. Έτσι. Εδώ θα βάλω ένα αστερίσκο, κάποια άλλη στιγμή θα το αναλύσω. Ουσιαστικά δηλαδή το ποσό να παραμείνει έτσι ένα μικρό. Μπορείς να κάνεις και μείωση με το κεφαλαίο για να μειωθεί το ποσό. Και δες ποιος θα έρθει να πάρει την ομάδα. Ναι. Έτσι. Αν δεν έρθει κανείς και εσύ μπορείς να πεις, παιδιά, άρα εγώ μιλήσα, δεν έχετε κανείς. Αυτό δεν ήταν το ιδανικό. Το πιο εφικτό βέβαια είναι αυτό που ανέφερε και ο Χρυσάνθος. Το απόγευμα να αναλάβει κάποια ομάδα που ήδη φαίνεται ότι υπάρχει το management της ομάδας για ένα διάστημα μιας, ένα-δύο χρόνων, έτσι. Γραπτός να υπάρχει εγγύηση ότι ο κ. Λάσκαρης δεν θα επέμβει σε οποιαδήποτε απόφαση, δεν θα κάνει κάποια χρήση στις όλες τις διαδικασίες με τις μετοχές και θα αφήσει το management για δύο χρόνια σε ένα συγκεκριμένο γκρουπ ανθρώπων, να μπορέσει να τρέξει σε πραγματικά, δηλαδή θα υπάρξει μια διοικούσα επιτροπή, έτσι. Mm-hmm. Θα υπάρχει μια διοικούσα επιτροπή, γιατί υπάρχει το θέμα των χρέων που τρέχουν και αυτά που θα γίνουν όταν θα γίνουν. Έτσι και η διοικούσα επιτροπή δεν πάει να πάρει όλα τα χρέη πάνω της. Πρέπει να πάρει κάποια, ένα κομμάτι, αυτό που θα έχει από την εξέλιξη μετά. Έτσι. Και αυτό φαντάζεται πιο εφικτό. Τώρα, το σενάριο που αναφέραμε και εδώ, που κυκλοφορεί, να μπουν κάποιοι άνθρωποι να βοηθήσουν τον Λάσκαρη, αλλά να παραμείνουν Λάσκαρη στο ολοκάδρο, αυτό ξαναλέω δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Μετοχές δεν μπορούν να δοθούν. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι θα βάλουν τα λεφτά και θα περιμένουν ή να τα πάρουν πίσω, να πάρουν μετοχές όταν ελευθερωθούν. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εκτός αν βάλουν αυτά τα λεφτά της αύξησης. Έτσι, βάλουν αυτά τα λεφτά της αύξησης. Μάλιστα. Εντάξει, είναι πολλές οι. Είναι πολλά που κάτσουν να μιλάμε στο πρωί. Καλά, ναι. Δεν τα λέμε. Γι' αυτό πάντως ξαναλέω, η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Μην νομίζει κανείς ότι εντάξει θα βρεθεί λύσεις. Οι λύσεις δεν βρίσκονται με τα λόγια, παιδιά. Δεν είναι τόσο εύκολες οι λύσεις. Ναι. Ειδικά για μια νόμιμη εταιρεία με πολλά εκατομμύρια χρέη, με έναν ιδιοκτήτη ο οποίος κανείς δεν ξέρει τι σκέφτεται και πού είναι και τι γίνεται, που δεν έχει εμφανιστεί.
Έτσι, με ένα τρελά μπερδεμένο δηλαδή διοικητικά σκηνικό. Και ο οποίος είναι σε μια, μπλεγμένο σε μια δικαστική διαμάχη, η οποία δεν αφορά τον Άρη βέβαια, δεν είναι του Άρη η ιστορία, αλλά τον έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι με τον Άρη. Εννοείται ότι θα πούμε και περισσότερα και στα πιο αγωνιστικά και τι γίνεται με Champions League όμιλο. Να δούμε λίγο τι έγινε και τις προηγούμενες. Τι έγινε στην αγωνιστική αυτή, τι παίζει με τη πρόκριση και για τις ελληνικές ομάδες. Πάμε λίγο στο PAOK Sports Arena που είναι ο Ραφαήλ Γκαϊντατζής. Εκεί το παιχνίδι του PAOK στο βόλεϊ στο Champions League είναι σε εξέλιξη. Είναι τέταρτο σετ. Δεν κατάφερε να τελειώσει ο PAOK το παιχνίδι μετά το 2-0. PAOK Friedrichshafen, έλα Ραφαήλ. Καλησπέρα παιδιά από το PAOK Sports Arena. Στο τέταρτο σετ, όπως είπατε, 2-1 μπροστά ο PAOK 25-14 το πρώτο, 30-28 το δεύτερο, 14-25 αντέδρασαν οι Γερμανοί στο τρίτο, 7-9 τώρα στο τέταρτο σετ και τώρα 7-10 έχουν εκμεταλλευτεί οι Γερμανοί το πολύ καλό του ξεκίνημα στο πρώτο χρόνο σε αυτό το σετ. Ο PAOK, παρά το γεγονός ότι πήρε έστω και με περιπετειώδη τρόπο το δεύτερο σετ, στο τρίτο πήγε με πολύ διαφορετικό πρόσωπο και δεν κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι. Στο σερβίς τώρα ο Κόλιν για τους Γερμανούς. Υποδοχή δύσκολα από τον Μαρτίνεθ. Βαλκύρης για τον Ουτσίκοφ, μπλοκ από τους Γερμανούς σε νέα ευκαιρία για τον PAOK με τον Μαρτίνεθ. Αυτή τη φορά ωραίος ο πόντος από τον Ολλανδό ακραίο. 8-10 μειώνει ο PAOK, ο οποίος παίζει με ακραίους τους Μαρτίνεθ και Κουμεντάκη. Ο Σαφράνοβιτς πέρασε για πολύ λίγο στο τρίτο σετ εξαιτίας και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην μέση. Προσπάθησε ο Ρίτσι στο 11-16 περίπου του τέταρτου σετ, του τρίτου σετ, να αλλάξει την εικόνα του PAOK, αλλά δεν τα κατάφερε. Οι Γερμανοί έφτασαν εύκολα στην μείωση. Ραφαήλ, η εκπομπή έχει κακό ιστορικό με το βόλεϊ, να ξέρεις, οπότε μας βλέπω να τα λέμε και αργότερα και να το πηγαίνουμε από και πιο μακριά. Ηρακλής PAOK, ναι, έχουμε κακό ιστορικό. Σωστά, Νίκο, ναι. Γιατί οπότε, το ξεκίνησες με 2-0, πίστευα σε σένα ότι θα το τελειώσεις, ναι, αλλά... Τελειώσει. Μπα, λάθος. 8-11 λοιπόν, τώρα. 8-11, ωραία. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε προς το τέλος του σένα, να δούμε εκεί τι γίνεται. Πάμε στο διάλειμμα, το τραβήξαμε αρκετά και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα μπασκετικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, Basket City. Πάμε μαζί μας στα Μάτι Μουρελή μέχρι και τις 10. Αναφερθήκαμε πολύ στα του Άρη στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής και φυσιολογικό να αναφερθούμε στα του Άρη που έχει τόσες πολλές εξελίξεις. Ας δούμε λίγο τι έγινε μπαίνοντας δεύτερη ώρα. Ας δούμε βασικά βαθμολογίες και όχι τόσο τα αποτελέσματα, γιατί το Champions League ειδικά. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Οι τρεις όμιλοι που είναι ελληνικές ομάδες, νομίζω ότι μόνο ο άλλος όμιλος που δεν έχει ελληνική ομάδα είναι ψιλοξεκάθαρος. Ξεκάθαρος. Ναι, έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να καθάρισαν και οι τέσσερις που περάσανε. Στους ομίλους που είναι οι τρεις ελληνικές ομάδες γίνεται τη τρελή στο πανηγύρι. Ακριβώς. Στον πρώτο όμιλο που δεν έχουμε ελληνική ομάδα, Μονακό είναι στο 3-0. Τελείωσε, είναι η μοναδική αίτητη ομάδα του Champions League. Και μετά στη δεύτερη θέση είναι Oldenburg, Ασία και μου ήρθε στο 7-4. Πέμπτη Σασάρι στο 4-5. Τρία μάτσα από μένον. Οπότε... θεωρώ ότι εντάξει. Δεν έχω δει ακριβώς και τις ισοβαθμίες, αλλά νομίζω ότι το έχει ξεκαθαρίσει κατά. Απλά παίζουμε με τις θέσεις. Πάμε δεύτερο όμιλο. Όμιλο του PAOK. Εδώ ναι. Και αν γίνεται ψηλό χαμός και μετά την νίκη προχθές της Gaziantep. Έτσι. Η Τενερίφη στο 9-2. Τίμησε τη φανέλα της μεγάλη περιοχή. Η Λούντεμπουργκ στο 9-2, αυτοί παλεύουν για την πρωτιά. Και από εκεί κάτω έχουμε στο 6-5 Νεπτούνας, 5-6 ΠΑΟΚ, 5-6 Βέσπης, 5-6 Σαλόν, μέχρι εδώ. Ναι. Αυτοί ουσιαστικά οι τέσσερις παλεύουν για δύο θέσεις. Η Γκαζιαντέπ είναι στο 3-8, η Κάποντι Ορλάντο στο 2-9 είναι αδιάφορες για τη συνέχεια. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ παίζει με Τενερίφη εκτός. Έτσι. Βένσπιλς εντός, Νεπτούνας εκτός. Όχι, Νεπτούνας εντός και τελευταίο μάτς είναι με τη Βένσπιλς εκτός. Έτσι, δύσκολο. Είναι πιθανό οι δύο νίκες να του κάνουν τη δουλειά. Ναι. Αν μάλιστα πάρει και τη διαφορά με την Νεπτούνας, είναι αρκετά πιθανό οι δύο νίκες να του κάνουν τη δουλειά. Γιατί λέω εγώ. Ουσιαστικά θα την βάλει από κάτω και θα έχει και την νίκη. Ναι. Θα καλύψει ουσιαστικά, άμα πάρει τη διαφορά, θα καλύψει την ήττα, τη διαφαινόμενη ήττα, έτσι, από την Τενερίφη. Γιατί εντάξει, παίζει και εκτός. Ναι, η λογική λέω στην Τενερίφη θα χάσει. Ναι. Αν και. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση. Έχει βέβαια ένα μάτι σημαντικό το Σάββατο. Okay. Η λογική λέει ότι θα χάσει την Ερήφη, έτσι. Μιλάμε με βάση τα. Μέχρι τώρα πορεία, ας πούμε, ναι, και των δύο και τη δυναμικότητα τη κάθε ομάδα. Αλλά είναι πιθανό οι δύο νίκες να του κάνουν δουλειά. Θα το δούμε βέβαια. Πάλι δεν εξαρτάται μόνο από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν εξαρτάται μόνο από τον ΠΑΟΚ. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπλέχτηκε και η Νεπτούνα. Βλέπετε στη βαθμολογία, αν κερδίσει την Νεπτούνα, πάρει τη διαφορά. Την καβαλάει. Ναι. Στη βαθμολογία. Έτσι.
Αν και δεις και τη Βένσπιλς, με βάση ας πούμε τώρα θα την έχει μια νίκη διαφορά, απλά νομίζω ότι αυτοί οι δύο παίζουν με τους από κάτω, έτσι. Αυτό ναι, κάτσε, το... ήθελα λίγο να δω, αυτό ήθελα να δω λίγο την επόμενη αγωνιστική που την έχω εδώ. Λοιπόν, την επόμενη αγωνιστική τώρα, ας πούμε, η Νεπτούνας παίζει με την Ορλαντίνα. Λογικά θα κερδίσει. Ωραία. Ναι. Οπότε η Νεπτούνας θα πάει στις 7 νίκες. Στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει, θα έχουν δύο ήττες από εσά. Βέβαια, έχει την Καζιά Ντε Σπορ. Ναι. Οπότε είναι πιθανό την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ να είναι από κάτω του. Ναι. Ωραία. Δηλαδή να είναι κάτω και από τη Βένσπιλ και να έχει δύο νίκες από όσοι από την Νεπτούνας. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η Νεπτούνας έχει ένα μάτσο ακόμα ζώρικο. Η Νεπτούνας παίζει με την Τενερίφη τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική με την Τενερίφη, μπράβο. Εδώ είναι σημαντικό γιατί αν ο ΠΑΟΚ πάρει τη διαφορά με την Νεπτούνας, παίζει ότι έχει δύο ήττες. Εντάξει, Κωστή Βασιλιά. Δύο νίκες διαφορά, ναι. Παίζει την πρωτιά εκεί πέρα. Εκεί θα Βασιλιά σίγουρα θα παίξει. Τενερίφη είσαι. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει τη διαφορά με την Νεπτούνας, στο τέλος μπορεί και μια νίκη απλά να το αρκεί. Έτσι, ναι, γιατί ακριβώς, ακριβώς. Παίζει με την Τενερίφη. Έτσι, βέβαια, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίξει τη Βένσπιλς. Οπότε σε ένα μπάρο δύο τριγώνια μπορεί βέβαια να είναι τελευταία αγωνιστική. Γιατί κερδίζει τη Βένσπιλς, καβαλά τη Βένσπιλς και άμα έχει πάρει τη διαφορά και κερδίσει, καβαλά και την Νεπτούνας. Εννοείται βέβαια ότι την Νεπτούνας βασικά πρέπει να την κερδίσει εδώ, άσχετα θα κάνει με τη διαφορά. Και τελευταία αγωνιστική στη Βένσπιλς το παιχνίδι, η Βένσπιλς είναι μια χαρομάδα, έτσι. Δεν είναι ότι υπάρχει και κερδίζει και εντάξει, πέρα αέρα. Πώς είναι η κατάσταση με βάση τη βαθμολογία, έτσι. Ναι. Απλά το άσχημο για τον ΠΑΟΚ είναι, ας πούμε, ότι η Σαλόνι τελευταία αγωνιστική παίζει με την Καζιαντέπ, που είναι αδιάφορη. Έτσι, η Βένσπιλς επίσης παίζει με την Καζιαντέπ μέσα στην Λετωνία, που επίσης είναι αδιάφορη η Καζιαντέπ. Τώρα, άμα γίνει κανένα μπάμα από τους Τούρκους, θα είναι δώρο για τον ΠΑΟΚ. Η Βένσπιλς παίζει και στο Κάπο ντι Ορλάντο. Που και αυτή είναι. Ναι. Την είδα λίγο χθες με την Τενερίφη, δηλαδή είναι για κλάματα αυτή η ομάδα πραγματικά. Είναι και έτσι, πολύ χαμηλά και στην Ιταλία. Το άσχημο για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό ότι οι ενδιαφερόμενοι άλλοι πέρα από τα μαζί με τον ΠΑΟΚ παίζουν με τους αδιάφορους. Η Σαλόνι έχει λίγο ζόρι γιατί έχει να παίξει και με την Τενερίφη και την επόμενη αγωνιστική παίζει με την Λούντεζου. Νομίζω παίζει εντός έδρας. Ναι, εντός. Αυτό είναι το κρίσιμο μας πιστεύω εγώ, Νίκο. Αν η Λούντεζου πάρει να διπλώσει τη Γαλλία. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Φίλε, μου κάνει τρομερή εντύπωση Σαλόν το ότι είναι τόσο χαμηλά στη Γαλλία. Δηλαδή, μου φάνηκε ότι έχει πολύ καλή ποιότητα στο ρόστερ της. Για να είναι προτελευταία στη Γαλλία. Έχει γίνει καλό πρωτάθλημα το γαλλικό τελευταίο. Ναι. Έχει καλές ομάδες. Δεν είναι τόσο χαλιά. Πάντως, το γεγονός είναι ότι το ΠΑΟΚ είναι μέσα στη διεκδίκηση. Σίγουρα δεν είναι στο χέρι του. Αλλά μπορεί να γίνει στο χέρι του ανάλογα με τα αποτελέσματα. Γιατί, όπως είπες και εσύ, η Σαλόν παίζει με Τενερίφ και Λούντεσμπουργκ. Αν χάσει αυτά τα δύο μάτς. Με μία νίκη τελευταία αγωνιστική που δεν θα τη αρκεί για να βγει. Και ο ΠΑΟΚ, να μην ξεχνάμε ότι κυνηγάει δύο θέσεις, όχι μία. Δύο. Έτσι είναι. Δηλαδή... δεν είναι πλέον μόνο ανοιχτή μόνο η τέταρτη θέση, είναι ανοιχτή και η τρίτη. Έτσι. Άρα, από τη στιγμή που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί παρακάτω το δούμε αυτό στους άλλους ομίλους. Πάμε λίγο στον τρίτο όμιλο της ΑΕΚ. Εδώ έχουμε την Πάμπτη στο 8-3, η Εστουντιάντη 7-4 και από εκεί κάτω Βενέτσια, Μπαϊρόιτ, Στρασβούργο, ΑΕΚ 6-5. Εδώ ουσιαστικά. Σφαγή και εδώ. Μέχρι και τη δεύτερη θέση ακόμα και τη σφαγή. Έτσι, αν πούμε ότι η Μπάνβιτ έχει έναν αέρα δύο νικών σε τρεις αγωνιστικές, φαντάζει δύσκολο να τη χάσει. Ακόμα και μέχρι το 2, δηλαδή, εδώ έχουμε πέντε ομάδες που παλεύουν για τρεις θέσεις. Και στις οποίες πέντε ομάδες, βέβαια, είναι η ΑΕΚ, η οποία είναι στο 6-5. 4-7 είναι η Ολυμπία Λουμπιάνας, δεν νομίζω να κάνει κάτι. Δεν έχει ελπίδες, δηλαδή. Και η Ραζαρόντο με αυτή που δεν έχει ελπίδες είναι στο 1-10. Έτσι, η ΑΕΚ θα το παλέψει. Έχει. Δεν θα πω την κατάσταση στα χέρια της. Απλά σίγουρα όσο παραπάνω θέσεις είναι ανοιχτές, τόσο πιο. Και νομίζω ότι έχει δύο μάτς στην έδρα της να απομένουν. Πρέπει να έχει την Παϊρότ και τη Στρασβούργο εντός. Έχει να παίξει τώρα με Στρασβούργο, ναι, που είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι σίγουρα. Πάει μέσα στην Ολύμπια Λουμπιάνας που είναι αδιάφορη βαθμολογικά. Εντάξει. Θεωρητικά μπορεί να κάνει. Τελευταία αγωνιστική παίζει με την Παϊρότ. Δηλαδή μπορεί να κάνει το 3-3. Άμα κάνει το 3-3, νομίζω περνάει η ΑΕΚ. Έτσι, στην επόμενη βάση. Πάμε και στον όμιλο του Άρη που εδώ. Γίνεται ένας κακός χαμός μετά τα τελευταία αποτελέσματα που είχαμε την περασμένη αγωνιστική. Εδώ πρώτη θέση είναι η Μπεσικτάς με 8-3. Η Μπεσικτάς που έρχεται τώρα στο Αλεξάνδριο. Ναντέρ 7-4, Νίμπουκ 7-4. Αυτό το γκρουπ έχει ξεχωρίσει. Έτσι είναι δύσκολο να του πιάσει αυτό το γκρουπ. Και λογικά καθάρισε με την πρόκριση. Σωστό. Αν για παράδειγμα κέρδισε και η Ναντέρ προχθές στην Οστάνδη, θα έχει καθαρίσει ακόμα πιο εύκολα. Από εκεί πέρα. Εδώ είναι η διαφορά που λέγαμε τον ΠΑΟΚ που κυνηγάει δύο θέσεις ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εδώ Άρης κυνηγάει μία θέση. Μία θέση παίζει εδώ. Έτσι, είναι πέντε ομάδες. Είναι πέντε ομάδες για μία θέση. Γιατί είναι η Αβελίνο στο 5-6, η Οστάνδη στο 5-6, στο 4-7 η Βόνη, ο Άρης και η Ζέλον Αγκούρα. Ναι. Εδώ γίνεται, εδώ γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή του Άρη. Γιατί δεν παίζει με την Μπεσικτάς, έχει και την Οστάνδη μέσα και πάει, συγγνώμη, στην Αβελίνο.
δεν το λες και το καλύτερο πρόγραμμα. Ειδικά όταν παίζει με τον πρώτο πόρο και παίζει τώρα, δεν είναι ότι παίζει τελευταία μα και να πει ότι θα είναι διάφορο. Mm-hmm. Το κακό για τον Άρη αυτή τη στιγμή είναι ότι με βάση τα τελευταία αποτελέσματα, δηλαδή την ήττα του Άρη από τη Βόνη, την νίκη τη Ζέλνα Γκόρα μέσα στην Ιταλία από τη Σαβελίνο και την νίκη τη Οστάδη από την Αντέρ, ξαφνικά από εκεί που λέγαμε για τρει ομάδε για μία θέση, γίνανε πέντε ομάδε για μία θέση. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα και πρόβλημα για τον Άρη. Τώρα μιλάμε μαθηματικά, γιατί για μένα κανονικά νομίζω ότι μετά την ήττα στη Βόνη ο Άρης δεν έχει ελπίδες πρόκρισης. Έτσι. Δηλαδή, έτσι πως είναι ομάδα αυτή τη στιγμή, μετά όσο έχουν στο κεφάλι του παίκτες και προπονητής, δεν νομίζω ότι μπορεί να πεις ότι είναι σε μια κατάσταση για να διεκδικήσει την πρόκριση. Αλλά από μόνη της και η κατάσταση ότι είναι μία θέση και παλεύουν πέντε ομάδες δείχνει δυσκολία. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω, Νίκο, έτσι πως είναι οι ομάδες και με το πρόγραμμα πιστεύω ότι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα περάσουν. Έχω αυτή την αίσθηση. Κοίτα, η ΑΕΚ νομίζω έχει το πιο, το πιο βατό πρόγραμμα, σίγουρα. Γιατί έχει δύο μάτς στην έδρα της και το εκτός είναι με μια ομάδα η οποία είναι αδιάφορη. Δεν κυνηγάει κάτι. Του ΠΑΟΚ είναι ζόρικο το πρόγραμμα. Και είναι ζόρικο γιατί και παίζει τώρα με την Τενερίφη, δηλαδή είναι ότι παίζει, ξέρεις, τελευταία αγωνιστική να πεις ότι μπορεί να την πετύχει αδιάφορο, ναι. Θα είναι περασμένη πρώτη-δεύτερη, οπότε να έχει καθαρίσει. Και τα άλλα δύο μάτς μπορεί να κάνει δύο νίκες και να μην του φτάσουν, ρε παιδί μου. Μπορεί να υπάρχει ένας ψηδιασμός αποτελεσμάτων, ναι, τέτοιος που να μην του είναι αρκετά. Κοιτάξτε, αλλά πιστεύω πολύ σημαντικό είναι για μένα το παιχνίδι της Τενερίβης με την Επτούνας, τελευταία αγωνιστική. Έτσι. Και το Λούντισμπουργκ Σολέ. Η Τενερίφη για να φτάσει στο Κλαϊπέντα, πόσες πτήσεις μπορεί να παίρνει. Εντάξει. Καλά, αυτοί μπορεί να έχουν και λεφτά, μπορεί να βάλουν και καμιά, να βρουν και μια πιο απευθεία πτήση. Σωστά. Εντάξει, γιατί οι δικοί μας κυνηγάνε λίγο για τις πιο φθηνές. Ναι, ναι. Έτσι να το λέμε αυτό. Αλλά πιστεύω ότι και το Σολέ Λούντισμπουργκ είναι κρίσιμο. Αν κερδίσουν οι Γερμανοί. Ναι, αν οι Γερμανοί κερδίσουν του Σαλόν την άλλη εβδομάδα. Οι Γάλλοι θα έχουν μπλεξίματα τρελά. Ναι. Γιατί παίζουν και με την Τενερίφη που λογικά θα χάσουν κι αυτοί. Mm-hmm. Οπότε μετά ίσως με μια νίκη μόνο. Ναι. Εντάξει, και το γεγονός ότι το ΠΑΟΚ τουλάχιστον έχει την Επτούνας μέσα, άμα πάρει και τη διαφορά, νομίζω θα είναι το ιδανικό σενάριο, ναι, για τον ΠΑΟΚ. Και γενικά τώρα ο ΠΑΟΚ μπαίνει λίγο σε μια διαδικασία, ενώ είχε ένα πρόγραμμα καλό αυτές τις δύο εβδομάδες. Θα μου πεις και τον Ολυμπιακό που τον κέρδισε, okay, αλλά είχε, ρε παιδί μου, τέσσερα μάτς στην έδρα του και με αντιπάλους του χεριού του, να το πω έτσι. Ναι. Τον Πανιόνιο, την Ορλαντίνα, τη Σαλόν, που okay, είναι μια καλού επίπεδου ομάδα τώρα. Θα πάει να παίξει το Σάββατο στη Λάρισα. Μετά έχει ταξίδι στην Τενερίφη. Έχει επιστροφή και ταξίδι στην Πάτρα για να παίξει τον Προμηθέα. Μετά έχει Νεπτούνας. Μετά έχει Παναθηναϊκό. Δηλαδή τώρα είναι μπαίνει σε μια δύσκολο, σειρά αγώνων που είναι πολύ πιο απαιτητική. Έτσι. Το καλό είναι ότι είναι σε καλή κατάσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση και παρά τα όποια θέματα μπορεί να προέκυψαν είτε με τον Γκόνιαρη που νομίζω ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολος και για το Σάββατο και με τον Μαργαρίτη που επίσης είναι αμφίβολος για το μάτς του Σαββάτου. Έχει πλέον, μπαίνουν στην εξίσωση τώρα και ταξίδια που έχουν φυσικά περαιτέρω κούραση. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο, ναι. Πνευματική και σωματική. Να δούμε πώς θα πάει. Οπότε, εγώ δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορώ να μείνω και να σου πω ότι ξέρεις, ναι, ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει την Νεπτούνας 15 πόντους. Αν το μάθανε τώρα, θα σου λέγω ότι ναι, μπορεί να την κερδίσει. Ειδικά με στο Παλατάκι που πλέον βρίσκει και πολύ καλό ρυθμό και γενικότερα έχει βρει τρόπο να επιβάλλει το δικό του τρόπο παιχνιδιού. Τότε που είναι το παιχνίδι στην Νεπτούνας, που είναι μετά από δύο πολύ απαιτητικά μάτς με Τενερίφη, με ταξίδια, με Προμηθέα και μετά είναι η Νεπτούνας εντός έδρας και ακολουθεί Παναθηναϊκός πάρει εντός έδρας, είναι διαφορετικές οι συγκυρίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πριν περίπου ένα μήνα, αν έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ τώρα θα ήταν τέταρτος, γιατί στη βαθμολογία στην τριπλή ισοβαθμία αυτή τη στιγμή στην βαθμολογία είναι τέταρτος, θα σου έλεγαν ότι όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά έχει καταφέρει τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος να είναι πολύ μέσα στην πρόκριση. Και βέβαια για να το κάνει αυτό, έτσι δεν είναι μόνο οι δικές του νίκες, θα έπρεπε να ταιριάξουν και κάποια άλλα αποτελέσματα. Δηλαδή το διπλό της Βέντφιλ μέσα στη Σαλόν την προηγούμενη αγωνιστική. Ναι, όλα η νίκη της Γκαζιαντέμπ επί της Νεπτούνας χθες. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι μόνο από σένα όταν έχεις μείνει πίσω. Έτσι χρειάζεται και ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων για να καταφέρεις να προκριθείς. Έτσι, όλα παίζουν τον ρόλο τους, ειδικά όταν έχεις χάσει το έδαφος και δεν είσαι εσύ στη δεύτερη θέση, στην πρώτη θέση. Αναγκαστικά κοιτάς και τους άλλους. Έχει να κάνει και με το τι γίνεται με τους άλλους. Απλά είπαμε ότι σημαντικό θεωρώ είναι αυτό το γεγονός ότι είναι 4 για 2.
Ναι. Σημαντικό είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή και οι άλλοι θα κοιτάνε τους άλλους και τα αποτελέσματα δηλαδή θα παίξουν των αδιάφορων θεωρητικά ομάδων. Ναι. Θα παίξουν τον ρόλο τους. Και ίσως με δύο καθαρές νίκες χωρίς διαφορές, χωρίς τίποτα να του φτάνουν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι, νομίζω ότι η νίκη της Γκαζιαντέπ χθες πρέπει να είναι νίκη μετά από δεν ξέρω και εγώ πόσα παιχνίδια. Δηλαδή πρέπει να έχουν περάσει καμιά κοσαριά παιχνίδια που κέρδισε χθες. Αυτή η βαριά τουρκική φανέλα της Γκαζιαντέπ. Έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, κάτσε το με τη γίνεται στο Βόλο γιατί έχει πάει tie break. Τζον, πρωτού. Ναι, θα κλείσουμε με Ραφαήλ. Είναι 7-7 το παιχνίδι στο tie break. Είναι στο 2-2 το σκορ. Οπότε θα πάμε Πάοκ Sports Arena για να κλείσουμε από εκεί. Έχει λίγο ακόμα πόντους, θα πάμε σε λίγο. Α, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο. Απλά να αναφέρουμε τσάπος λίγο. Να κάνουμε λίγο μια αναφορά στην Ευρωλίγκα που έχουμε αποτελέσματα. Σωστά. Έτσι, Κίμ και Ολυμπιακός 82-54 βαριά ήταν για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν πάλεψε σε κανένα σημείο. Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω και το σκορ και είναι συνεχόμενες οι βαριές ήττες για τον Ολυμπιακό. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά και στον Ολυμπιακό. Σε εξέλιξη της Ζαλγκίρης Βαλένθια 61-46. Εδώ φαίνεται ότι η Ζαλγκίρης του αγαπημένου Σάρας ξεκλειδώνει σήμερα εύκολα την νίκη. Ο Σάρας που γενικά κάθε αγωνιστική κάτι θα γίνει, ή θα κερδίσει η ομάδα του, κάνει μεγάλο παιχνίδι, ή αυτός θα πλακωθεί με κανένα παίκτη ή θα πει κάτι και είναι πάντα στην επικαιρότητα. Σωστά. Μακάι Περιδόρος Στράς 12-11. Το παιχνίδι δεν έχουμε πει στον Μπαρσελόνα Μπάμπερ πιο μετά. Έτσι, η Ευρωλίγκα που έχει κυκλοφορήσει και ένα πολύ ωραίο βίντεο με τον Νικό Ζήση, που λέει κάποια πράγματα, ναι, για την καριέρα του, για την ΑΕΚ, για το εξωτερικό που έφυγε για 2 χρόνια, 1 χρόνο και κάτσε 15 πως έχει κάτσει, για την Ελλάδα, ένα πολύ ωραίο βιντεάκι για τον Νίκο Ζήση που είναι σαν το παλιό καλό κρασί, σαν το κρασί έτσι, όσο μεγαλώνει, όσο παλιώνει γίνεται και καλύτερος. Και νομίζω κιόλας ότι στην Μπάμπερκ έχει βρει όχι την ισχύα του, γιατί δεν είναι, καταρχάς εγώ νομίζω το γερμανικό είναι από τα καλύτερα από τα αθλήματα πλέον στην Ευρώπη. Με καλό επίπεδο, καλές ομάδες, καλά λεφτά, γεμάτα γήπεδα. Και θεωρητικά στον Ζήση δεν θα ταιριάζει γιατί είναι και πολύ αθλητικό. Έτσι, γιατί... Ναι, πλέον είναι και πολύ αθλητικό. Αλλά είναι αυτό που λέμε καμιά φορά και επειδή το όνομα του Ζήση έχει γραφτεί πάρα πολλές φορές για γενικά για ομάδες της Ελλάδας. Εγώ εξακολουθώ να λέω ότι ο Έλληνας τον μπάσκετ λίγο το βλέπει επιδερμικά. Δηλαδή γράφει το όνομα του Ζήση στον Ολυμπιακό και τι να τον κάνουμε αυτό, 34 είναι και. Ρε παιδιά, Ζήση είναι. Η εμπειρία που έχει και αυτό που μπορεί να μεταφέρει στους νέους παίκτες είναι τεράστιο. Παιδιά, έχει παίξει Ευρωλίγα κάμια 500 μάτς. Είναι τεράστιο δηλαδή. Εντάξει, τι λέμε τώρα. Επειδή είναι 34, δεν σημαίνει ότι τέλειο στο μπάσκετ. Αυτό που μπορεί να μεταφέρει ένας έμπειρος στους νεαρούς. Έτσι, δηλαδή φέτος ο Άρης έχει κάποιους νεαρούς παίκτες. Ποιος έμπειρος να τους πάρει από το χέρι σε μια μεγάλη και να τους πει, εδώ θα κάνεις αυτό. Ποιον έχουν για παράδειγμα που λέω λόγος. Μπορεί να έχουν κάποιον. Ο οποίος είναι πιο έμπειρος από αυτούς, αλλά θέλει ένα τέτοιο παίχτη. Και για τα αποδυτήρια, θα σου πω για τα αποδυτήρια, έτσι που είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα σου πω σαν παράδειγμα για τους νεότερους. Έτσι, ναι. Από αυτούς μαθαίνουν. Εγώ νομίζω ότι ο Ζήσης, αν κάποια στιγμή επιστρέψει στην Ελλάδα για να κλείσει έτσι για μια σεζόν την καριέρα, νομίζω θα το κάνει για την ΑΕΚ στο τέλος. Γιατί κιόλας και εκεί κιόλας. Ναι, μόνο για εκεί θα πάει. Έφτιαξε το όνομά του πριν φύγει στο εξωτερικό. Δεν βλέπω δηλαδή να γυρνάει για κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Αν γυρίσει φυσικά, γιατί. Και στη Γερμανία, ναι, και αν γυρίσει έτσι. Για λίγο πήγε, γιατί είναι 3 χρόνια. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Πάμε ξανά στην PAOK Sports Arena. Το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξεραφιού. 2-2 σκορ, 9-10 στο tie break. 10-10 τώρα. Πάμε στο Ραφαήλ Γκαϊδάτζη. Έλα, Ραφαήλ. 9-11, Νίκο, γιατί ήταν τελικά παράβαση του Βάλκερ. Έλα, ρε φίλε, τώρα. Τι παράβαση, ρε φίλε. Ήταν δυστυχώς παράβαση το πέρασμα το οποίο έκανε ο Βέλγος Πασαντόρος. Στο συν 2 οι Γερμανοί σε ένα κρίσιμο σημείο με τον πρωτοψάλτη να είναι στο σερβίς για τη Φρίντριχσχάφεν. Για την υποδοχή με δάχτυλα από τον Κουμεντάκη με τον Τσίκοφ θα παίξει ο Βαλκέρ σε 9-12. Βγαίνει άμυνα από τους Γερμανούς οι οποίοι βρίσκουν λύσεις σε ένα κομβικό σημείο και ξεφεύγουν πλέον με 3 πόντους με αποτέλεσμα ο Ντανιέλ Ρίτσι να πάρει time out και να προσπαθήσει να αλλάξει την εικόνα του δικεφάλου, ο οποίος μπήκε καλά σε αυτό το 5ο σετ, με 5-1 προηγήθηκε. Εκμεταλλεύτηκε τους 2 συνεχόμενους πόντους του Κουμεντάκη αλλά και τα λάθη των Γερμανών. Αντέδρασαν όμως οι παίκτες του Χέιγεν και με τον πρωτοψάλτη και με τον κεντρικό τους, τον Φίλιπ Κόλλιν, ο οποίος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Πέρασαν μπροστά αυτοί με 12-9 και απέχουν 3 πόντους από την κατάκτηση της νίκης. Μια νίκη την οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, η θέλει ο ΠΑΟΚ προκειμένου να μείνει ζωντανός στην κυνήγη της πρόκρισης, έχει μόλις 1 βαθμό.
και είναι στην τελευταία θέση του ομίλου, ενώ η Γερμανία από την άλλη πλευρά έχουν 6. Ο πρωτοψάλτης έτοιμος να σερβίρει, 9-12. Υποδοχή και πάλι από το Κουμεντάκι, Βάλκερς για το Κουμεντάκι, μπλοκ από τους Γερμανούς με τον Μπόλατ, 9-13 στο συν 4 η Φρίντερ Κάφερ. Δεν το αφήναμε όπως ήταν ρε φίλε, για να λέγαμε τι γινόταν στο τέλος, καλά δεν πηγαίναμε εδώ πέρα. Νομίζω από εκεί ναι, που είπε στο 10-10 και ότι δεν είχε πέρασει πάλι τον Βάλκερς, να ήταν εκεί άλλαξε όλο το... Δεν μας πάει σου το βόλεϊ, δεν κάθεται καλά, δεν. Πρωτοψάλτη σερβίρι και πάλι στον Κουμεντάκι, Βάλκερς. Πρώτο χρόνο με τα Κουρίδη βγαίνει άμυνα από τους Γερμανούς Μπόλαρτ, 9-14. Το σερίτο Γερμανό συνεχίζεται από το 9-9 στο 9-14. Εντομίζω ότι πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα για τον ΠΑΟΚ, κυνηγάει ένα θαύμα. Ο πρωτοψάλτης και πάλι στο σερβίς αποδιοργάνωσε την υποδοχή του ΠΑΟΚ, στόχευε συνέχεια στον Κουμεντάκι, πάλι στον Κουμεντάκι. Βάλκερς, Ουτσίκοφ, πάλι βγάζουν την άμυνα οι Γερμανοί. Δύσκολη επίθεση, τα Κουρίδης, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να μειώσει. Ουτσίκοφ, out, 9-15 με σερί, 0-6 στο τέλος. Οι Γερμανοί καθαρίζουν το σετ και το μάτσο. ΠΑΟΚ προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν έχουμε φινάλε, μάλλον, γιατί ο ΠΑΟΚ ζητάει βίντεο challenge για να δούμε αν θα το ζητήσει ο Ρίτσι. Ναι, ζητάει βίντεο challenge, οπότε θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στο αν θα λήξει το παιχνίδι ή όχι. Θέλουν να δουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αν υπήρξε κάποια επαφή στο μπλοκ. Μπράβο, Ραφαήλ, εξαιρετικά τα πήγες φίλε με το που συνδεθήκαμε. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Αμέσως μάλλον η απόφαση της διαιτής. Όχι, δεν αλλάζει κάτι. 9-15. 2-3 Φρίντερσκάφεν θα φύγει νικήτρια από το ΠΑΟΚ Sports Arena και κάνει ένα αποφασιστικό βήμα νομίζω για την πρόκρισή της στην επόμενη φάση. Αυτή τη στιγμή στον όμιλο του ΠΑΟΚ τα πράγματα έχουν ως εξής. Η Φρίντερσκάφεν 8 βαθμούς μετά από 3 ματς, η Χάλφανκ από την Άγκυρα 6 βαθμούς και στα Σταμάλα και ΠΑΟΚ έχουν από 2 βαθμούς. Άρα ο ΠΑΟΚ κυνηγάει στο δεύτερο γύρο ένα θαύμα γιατί θα πρέπει να κάνει νίκη και στην Γερμανία απέναντι στην Φρίντερσκάφεν, αλλά να κερδίσει εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena και τους Τούρκους και την Σασταμάλα από την οποία είχε χάσει με 3-2 στο παιχνίδι της πρεμιέρας στην Φιλανδία. Ο ΠΑΟΚ πλέον στρέφει την προσοχή του στο μάτς της Δευτέρας απέναντι στον ανεβασμένο Παμπογαϊκό στο πρωτάθλημα, με στόχο φυσικά να διατηρήσει την δεύτερη θέση και να συνεχίσει έτσι την πορεία του μέχρι το τέλος της σεζόν. Μάλιστα. Αυτά παιδιά από εδώ από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Μπράβο Ραφαήλ, τα πήγες καταπληκτικά φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λίγο. Καλό βράδυ. Από 2-0, 2-3. Να είστε καλά. Όλα καλά. Μιλάμε τώρα Ραφαήλ γιατί μπήκαμε εμείς από 2-0 έγινε 2-3. Μπας και τι έχω πει μας ρε παιδιά, μην τα βάζετε πάνω μας. Τα μάτς, μην τα βάζετε πάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά από το βόλεϊ δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. 2-3 έχασε παρότι ήταν 2-0 μπροστά στο σκορ. Συνηθίζεται βέβαια αυτό στο βόλεϊ, είναι η αλήθεια. Δεν λέει κάτι το 2-0 αρκετές φορές. Θεωρητικά η καλή ομάδα ας πούμε, αργεί λίγο να πάρει μπρος και μετά μπορεί να έχει το δικαίωμα να επιστρέψει, ας πούμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, στο Κάουνας η Βαλένθια πάει να μπει στο παιχνίδι. Είναι στο 68-63 στο ξεκίνημα της τρεις περίοδου. Τζον, βάλε λίγο ρε φίλε το παιχνίδι. Βάλε λίγο Ζαλγκίρης. Νομίζω είναι ή στο 1 ή στο 3, κάπου εκεί είναι. Κάνε λίγο ένα ζάπινγκ να το βάλουμε εκεί, να δούμε τι παίζει. 23-16 είναι στην πρώτη περίοδο το Maccabi Tel Aviv Ερυθρός Αστέρας. Επιστρέφοντας μετά το διάλειμμα, λέω καλύτερα να δούμε τι πρόγραμμα έχει Α1 το Σαββατοκύριακο, τι έχει Α2 και Β Εθνική. Έρχονται εξελίξεις, βλέπω στον Ολυμπιακό. Γράφει εδώ ένα ρεπορτάζ. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Τι συμβαίνει, τελειώνει ο Σφαιρόπουλος. Λες, Είπαμε σε τέτοιες περιπτώσεις αλλάζει ένας, όχι πέντε. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να αλλάξει ο ένας, προπονητής. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Πάντα έτσι γίνεται. Και έχει και δήλωση Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά τη διαιτησία στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, χθες ο Γιαννακόπουλος ήταν απολαυστικός. Απολαυστικός πραγματικά. Εν τω μεταξύ. Εντάξει, του δώσανε κάθε δικαίωμα γιατί τώρα. Ναι, φίλε, τώρα εντάξει. Εντάξει, δεν μπορεί να βάζει το καθαρό φάουλ, κόψουμε και να λες what a block. What a block. Και να δείχνει και στο replay. Εντάξει. Με super slow motion κιόλας και να φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι φάουλ. Ναι, παιδιά, ήμαρτα. Εσείς στην Ευρωλίγκα εκεί λέμε. Για τον πάζι από τη Champions League κάποια πράγματα, ας πούμε, αλλά εντάξει, στην Ευρωλίγκα δείτε τα. Εντάξει. Εντάξει, ναι, οι Τούρκοι βάζουν λεφτά, είναι Φενέρ, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ναι, αλλά... Στο μεταξύ,
Κάθε αγωνιστική, το έλεγα και χθες, όταν είναι η διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, μια φορά το μήνα, που είναι η εβδομάδα των διπλών αγωνιστικών, είτε οι ισπανικές ομάδες έχουν έναν εμφύλιο, είτε οι τουρκικές, για να γλιτώνουν το ταξίδι το μεγάλο. Ναι. Έτσι, κάθε φορά. Ποτέ δεν θα παίξει εμφύλιο ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στην διπλή εβδομάδα. Ποτέ δεν θα παίξει εμφύλιο στην διπλή εβδομάδα ρώσικη ομάδα. Παίζουν πάντα οι Τούρκικες και οι Ισπανικές. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, Ζαλγκύρης Βαλένθια 68-65. Εδώ εγώ νομίζω ότι είχε λάθος ο Μπουκ βλέποντάς το λίγο το πρωί. Νομίζω ότι Βαλένθια κάπου την νίκησε το 3-90. Δεν ξέρω αν θα βγει. Ξέρω, αλλά από απόδοση άξιζε. Γιατί η Βαλένθια είχε 3 νίκες, 4 τελευταία παιχνίδια. Η Ζαλγκύρης που είμαστε φαν εννοείται του Σάρα. Είχε χάσει και στην Μπάμπερκ και, και στον Ερυθρό Αστέρα και ανάμεσα αυτά τα δύο έχει κερδίσει τη Μάλαγα, αλλά δύσκολα εντός έδρας. Θα δούμε αν, αν κάναμε λάθος που το παίξαμε ή όχι. Αλλά σε αυτή την έδρα εντάξει. Είναι τυχερός ο Σάρας, γιατί στη Λουθανία μόνο ασχολούνται με δύο πράγματα μόνο. Ναι, ρε, Λαμέλο και Ντιάντζελο. Έλα ρε στα μάτια μου, Ρελί. Ρε παιδιά, δηλαδή, ένα δεν ακούει από του ατζέντε εδώ πέρα στα μάτια, είναι έτοιμο. Ασχολείται, παιδιά. Ασχολείται διαρκώ με αυτό το θέμα. Πάλι με το που ήρθε σήμερα αυτό που είπε. Για Λαμέλο και Ντιάντζελο, τι κάνατε, παιδιά, αυτά. Τώρα. Παίζα προχθές πάλι αυτό το εξιμπήσουν. 36 που του βάλω στο προηγούμενο, βάλανε λέει 60 κάτι. Και οι δύο. Ναι, 36. Μαζί. Όχι, ναι. Μαζί. Ναι, ναι. Στο προηγούμενο είχαν βάλει 60 κάτι μαζί. 56 από τα 91 σουτ λέει κάνανε στο προηγούμενο μάτσο. Είχε καλά κάνει. Εντάξει, εξεμπίσω... Εγώ, ήμουν προπονητής και δεν θα έδινε σε κανένα άλλο. Εξεμπήσω game. Εννοείται. Ένα βιντεάκι, μισό εκατομμύριο χτυπήματα. Γεια σας. Τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε τι έχουν τα εγχώρια τώρα το Σαββατοκύριακο. Και Α1 και Α2 και Β' Εθνική. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Αναφερθήκαμε σε ό,τι υπάρχει ευρωπαϊκό. Έχει ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Είναι πολύ ωραίο. Ζαλγκύρης Βαλένθια 81-76, 1 και 35 πριν το τέλος. Έδωσε ένα επιθετικό λίγο περίεργο στον Βαν Ρόσομ για την Ευρωλίγκα το παιχνίδι. Το Σαββατοκύριακο κανονικά αγωνιστική στην Α1. Και αγωνιστική που έχει αρκετό ενδιαφέρον για τα διάφορα στρώματα της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ παίζει στην Λάρισα με το Φάρο το Σάββατο στις 4.30. Την ίδια ώρα είναι το Πανιώνιος Ρέθυμνο. Θεωρητικά αυτό το παιχνίδι με τελευταία ευκαιρία του Πανιωνίου να πάρει μια νίκη και να έχει κάποιες ελπίδες ακόμα για να παραμείνει στην κατηγορία. Ο Άρης παίζει με τον Κολοσσό την ίδια ώρα. Δύσκολο μάτς. Δύσκολο γιατί ο Κολοσσός είναι. Δύσκολο γιατί παραδοσιακά ο Κολοσσός φέρνει προβλήματα στον Άρη στο Αλεξάνδριο. Και είναι και καλή ομάδα. Η ΑΕΚ, η οποία δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας ακόμα στην Ελλάδα, πάει να παίξει την Κίμη που έχει 5-6 νίκες τελευταία παιχνίδια. Δύσκολο πολύ και αυτό το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Και τα Τρίκαλα παίζουν με τον Κόρυβο στις 6.30. Επίσης μάτς το οποίο το θέλουν πάρα πολύ τα Τρίκαλα. Αλλά το θέλει ο Κόρυβος γιατί έχασε από την Κίνη την προηγούμενη αγωνιστική εντός έδρας. Είναι στο 4-8 αν θυμάμαι καλά ο Κόρυβος. Τα Τρίκαλα είναι στο 2-10. Έτσι δεν είναι, ναι. Η Κίνη πήγε στο 5-7. Οπότε η Κίνη είναι λίγο πιο πάνω πλέον. Μπορεί να κοιτάξει και λίγο πιο πάνω. Αν ειδικά καταφέρει να κερδίσει. Τρίκαλα και Πανιώνιος νομίζω θέλουν να κερδίσουν για να μείνουν ζωντάνοι. Δηλαδή ειδικά τα Τρίκαλα. Ακριβώς. Αν χάσουν και αυτά τα μάτς. Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός που έχει τα θέματα του θα πάει να παίξει στην Πάτρα την Κυριακή με τον Προμηθέα. Πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Και πολύ απαιτητικό παιχνίδι γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε και δύο μάτς ο Ολυμπιακός μεσοβδόμαδα, έτσι. Έχει και πάλι τους 30 πόντους στο κεφάλι που έφαγε σήμερα από την Χίμκι. Και θα πάει να παίξει την Κυριακή στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Θα τον περιμένει. Κάνει Ολυμπιακός και να το Λαύρο δεύτερο. Για το Λαύρο παίζουν τον Παναθηναϊκό τη Δευτέρα. Μέσα στο ΑΚΑ, εντάξει. Δεν νομίζω να κάνει και τόσο μεγάλη έκπληξη, οκ. Okay. Πάντως είναι αγωνιστική που σε όλα τα στρώματα, να το πω έτσι, και η πάνω, κυρίως ο Ολυμπιακός, έχει δύσκολη αποστολή και οι ομάδες που είναι από κάτω όλες έχουν παιχνίδια απαιτητικά, και ο ΠΑΟΚ και το Λαύριο και ο Προμηθέας και η ΑΕΚ που παίζει στην Κίμη και εκεί που είναι στη μέση το Ρέθυμνο, ο Άρης, οι Κίμοι έχουν και αυτοί σημαντικά παιχνίδια. Γενικά είναι μια αγωνιστική τελευταία του πρώτου γύρου που έχει αρκετά ενδιαφέροντα μάτς. Ναι. Έτσι, μου κάνει λίγο εντύπωση που η ΕΡΤ έχει βάλει και τον Άρη και τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ την ίδια ώρα και έχει επιλέξει να βάλει στις 6.30 το Τρίκαλα Κόρυβος. Μου κάνει λίγο εντύπωση. Αλλά οκ, okay, εντάξει, ΕΡΤ είναι. Δεν μπορώ να πω ότι πλέον πολλά πράγματα μας κάνουν εντύπωση. Ναι, απλά το λέω γιατί. Είναι οι τρεις εμπορικές, ας πούμε, του πακέτου που έχει η ΕΡΤ.
Οπότε πίστευα ότι ένα από τους, ένας από τους τρεις θα παίζει σε 6,5. Αλλά οκ, okay, τέλος πάντων. Αυτοί ξέρουν. Αυτοί ξέρουν κάτι παραπάνω. Να δώσω εγώ τα χαιρετήματά μας στον Πέτρο από το Βουκουρέστι, ο οποίος μας ακούει. Μου λέει: σχολεί σε λίγο, σταμάτησε το χάρι του Ολυμπιακού. Φίλε Πέτρο, να σχολιάσω. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός είναι χάλια, έχει θέματα. Τώρα, ενώ ματσάρα έτσι, 83-82 η Βαλένθια μειώνει με δεύτερο τρίποντο. 40 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Ολυμπιακός έχει θέματα γενικά. Και για την αρχή τη χρονιά θέματα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι δηλαδή ότι τα βγάζει τώρα. Απλά το όλο το σκηνικό είναι ότι πέσα μαζεμένες τώρα ήτες. Και συνήθως όταν συμβαίνει αυτό στον Ολυμπιακό, ο προπονητής την πληρώνει. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ήρθαν και δύο ήτες πολύ βαριές. Ναι. Δηλαδή τώρα για τον Ολυμπιακό, να χάσει 30 από Μπασκόνια και 30 από Χίμκι δεν είναι κάτι που το χωνεύει εύκολα. Άλλο για να δούμε κι άλλο. Όχι. Το χάσει ο Παλίκαρος. 10 δευτερόλεπτα, αμέσως φάουλ πάει για βολές της Αλγκύρης. Καλά το διαβάσαμε, δεν το παίξαμε ευτυχώς, γιατί αν το παίζαμε και έβγαινε, αν ναι, δεν το παίζαμε και έβγαινε θα μας έτσουζε. Εντάξει. Αλλά το διαβάσαμε καλά το 3.90 που είχε ο Μπουκ. Εγώ επέμπω ότι ήταν λάθος, δεν βγαίνει μάλλον. Οκ, okay. Τέλος πάντων. Στις λεπτομέρειες. Για να τελειώσουμε με το φίλο του Πέτρου, λέει: Ήπουλος ο Κολοσσός του Σάββατο, αλλά πάλι πιστεύω με τον Άρη εντός. Η ΑΕΚ θα κάνει την πρώτη εκτός έδρας νίκη, λέει ο φίλος. Εντάξει, φίλε μου, ο Κολοσσός έχει πάμε μια παράδοση συγκεκριμένη. Τώρα, τον Άρη, εντάξει, τον εμπιστεύεσαι. Εγώ, έτσι πως είναι η κατάσταση μετά την αποχώρηση του Βασιλόπουλου και ένα επίσης που δεν ξέρουμε είναι το πώς θα παρουσιαστεί και η ομάδα, πώς θα επηρεαστεί μάλλον η ομάδα από αυτή την κίνηση. Έτσι. Εσωτερικά δηλαδή, πώς θα την επηρεάσει αυτή η αποχώρηση του Βασιλόπουλου. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είχε ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίες γιατί ο Κολοσσός είναι γενικά ανεβασμένος. Αυτό το μεγαλύτερο. Τώρα για την πρώτη νίκη της ΑΕΚ εκτός, με την ΑΕΚ δεν μπορεί να βγάλει κανείς άκρη. Τι να σου πω τώρα, ότι σου έχει το τρίτο μεγαλύτερο μπάτζετ και κάνει τώρα δεν έχει κερδίσει ακόμα εκτός έδρας. Χάνει τη βολή η Ζαλγίρης και παίρνει πιθυκό rebound. Χάνει rebound, φίλε, δηλαδή εντάξει. Δηλαδή είναι Βαλένθια. Και το έχασε και ο Πλέισε που ήταν ο καλύτερος. Ναι. Που έχει κάνει τα πάντα στο μέχρι, έχει βάλει 20 πόντους. Τέλος πάντων. Και κάπου μέσα εκεί στους Λιθουανούς. Έχει και Ισπανούς, ρε φίλε. Έχει έναν Ισπανό τη Βαλένθια, ο οποίος λέει τέλος. Τέλος δεν είναι αδελφέ, γιατί άμα χάσει μία και κάνει κανένα τρίποντο, εδώ δε τώρα. Είναι δυνατό ρε. 2-20 ρε φίλε. Πάρ' το rebound. Ναι ρε φίλε. 0 blockout. Τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτά και για το μήνυμα του φίλου του Πέτρου από το Βουκουρέστι. Χαιρετήματά μας στο φίλο μας ακούει από το ίντερνετ στο πανέμορφο Βουκουρέστι. Έτσι όσοι έχετε βρεθεί και ξέρετε τι εννοώ. Το Παρίσι των Βαλκάνιων. Ουλανόβασε στο γέντο μεταξύ στη βολή. Άμα βάλει και αυτή τελείωσε η Βαλένθια, η οποία αυτοκτόνησε. Μία είχε την επίθεση για να πει μπροστά, μία έχασε το επιθετικό. Τέλος. Το πήρε η Βαλένθια, το πήρε η Ζαλγκύρης. Τέλος το πανηγύρι. 86-82. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει Α2 το Σαββατοκυριακό. Κάτσε λίγο, περίμενε. Εδώ είμαστε, ωραία, το βρήκα. Λοιπόν, ο Ηρακλής παίζει με την ΑΕΛ. Η λογική λέει ότι θα συνεχίσει με νίκη, είναι στην έδρα του, είναι το φαβορί. Στο ντεμπούτο του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη πέρασε από την έδρα του Αμαρουσίου. Οπότε έχει την ευκαιρία να συνεχίσει με νίκη τώρα. Σάββατο στις 5 είναι αυτό το παιχνίδι. Όλα τα μάτς είναι το Σάββατο στις 5 στην Α2 από ό,τι βλέπω. Το ΑΕΤ το Περιστέρι πηγαίνει να παίξει στην έδρα του Αμαρουσίου για αυτό. Το Περιστέρι που είναι στο 13-0. Ο Χολαργός παίζει με τον Αρκαδικό. Ο Δούκας παίζει με τον Ερμία Αγιάς με Νέστορα Κόμματο. Η Δόξα Λευκάδας παίζει με την Καρδίτσα. Ο Εθνικός παίζει με τον Παπάγου. Το Ψυχικό παίζει με τον Απόλλωνα Πάτρας και ο Αμίντας παίζει με την Καστοριά. Στην Α2 είπαμε το Περιστέρι, ok, έχει ξεφύγει, είναι στο 13-0. Όπως όλα δείχνουν, θα είναι η μία ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για την άνοδο. Και τώρα, ο Ηρακλής και ο Χολαργός είναι στο 13-10. Από ό,τι βλέπω, Απόλλωνα Πάτρας είναι στο 13-9. Κάτσε, περίμενε. Γιατί, είχε ένα παιχνίδι λιγότερο. Όχι, λάθος δικό μου. Ο Ηρακλής είναι στο 13 όπως και ο Χολαργός. Ο Απόλλων Πάτρας είναι στο 9-4. Και μετά λίγο παρακάτω ο Ερμής Αγιάς που είναι στο 8-5. Λογικά κάπου εκεί είπαμε πάνε 4 στα play-off μετά, έτσι. Το 2-5 πάει στα play-off. Μάλιστα. Κουβαλώντας νίκες από την κανονική περίοδο. Να δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα κατά. Στο θέμα για τον Ηρακλή είναι σιγά σιγά να αρχίσει να παίζει και καλύτερα. Γιατί αυτό ήταν και από τα βασικά του ζητήματα. Να βρει ρυθμό και βέβαια να συνεχίσει να είναι εκεί. Έτσι, από τη στιγμή που το Περιστέρι πλέον είναι στο 13-0, προφανώς και δεν μπορεί να ακολουθήσει ο Ηρακλής. Τελείωσε, νομίζω, το Περιστέρι. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα
να είναι εκεί ψηλά, να κάνει νίκη, ώστε να μπει με αυτές στα play-off. Πάμε λίγο Β' Εθνική και Γ' να πούμε και εκεί το πρόγραμμα για τη βαθμολογία. Mm-hmm. Έτσι, γιατί πλέον θα τα λέμε και αυτά για τον κόσμο που ενδιαφέρεται και παρακολουθεί τις ομάδες. Λοιπόν, στη Β' Εθνική, 14η αγωνιστική, Χαρέλαος Τρικούπης Γέφυρα. Το παιχνίδι όλα είναι την Κυριακή στις 5. Στρατώνει Ευρώπη Ευχοχωρίου, Φάρσαλα Ελιμία, Ίκαρη Σερών Τιτάνης Παλαμά, Ερμής Λαγκαδά Καβάλα, αυτό είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής. Μαχητές Δόξα Πεύχων, Ασπίδα Ξάνθης και Ανατόλια Αγρίνιο. Εδώ στη βαθμολογία ο Χαρέλαος Τρικούπης είναι στους 24. Δεν έχει κάνει όμως το ρεπό του, γιατί έχουν ρεπό νομίζω, έχει μια ομάδα ρεπό. Ίκαρη Σερών είναι στους 22 βαθμούς, η Καβάλα στους 21, όσο και ο Ερμής Λαγκαδά. Έτσι οπότε είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι αυτό για τον Ερμή και για την Καβάλα, το Ερμής Καβάλα. Οι μαχητές, το Πευκοχώρι, η Ανατόλια είναι στους 19, το Ανατόλια που έκανε ρεπό. Στρατώνει Φάρσαλα 18, Γέφυρα Αγρίνιο 16, Ασπίδα Ξάνδης 16, Γέφυρα Αγρίνιο 17, συγγνώμη, Ασπίδα Ξάνδης 16, Αλκηδόνα 16, Ελιμία είναι στο 13, στους 13 βαθμούς και Τιτάνης Παλαμά επίσης στους 13 πόντους όσον αφορά την, Β' Εθνική κατηγορία. Πάμε να δούμε και στη γάμα κατηγορία το πρόγραμμα και τη βαθμολογία στον τρίτο και στον τέταρτο όμιλο, εδώ το δικό μας. Λοιπόν, στον τρίτο όμιλο έχουμε την Κυριακή στις 5 στην Πρέβεζα, Νικόπολη Πρέβεζα, Φέκας Κέρκυρας, Πρωτέας Γρεβενών Φιλίππος Βέρειας, Ιωνικός Ιωνίας Νίκη Βόλου, Ζέφυρος Ίκαρη Τρικάλο, Βέρεια Εάβλος είναι το παιχνίδι. Και Πτολεμαϊδα Αγρίνιο. Άλλο Αγρίνιο. Αυτό είναι το ΓΕ Αγρίνιο. Στη βαθμολογία, εδώ στη βαθμολογία, ο Φέακας Κέρκυρας και ο Φίλιππος Βέρειας είναι στην κορυφή με 20 βαθμούς. Τα Ιωάννινα στους 19. Έτσι, τα Ιωάννινα που τελευταία έχουν κάνει σημαντικά βήματα και νομίζω ότι το μπάσκετ χρειάζεται μια ομάδα από τα Γιάννενα. Και δεν ήταν ποτέ ψηλά, Δεν ήταν ποτέ ψηλά, ναι, τελευταία χρόνια. Έτσι. Και η Κέρκυρα έχει καιρό χρόνια που απουσιάζει γενικότερα. Πρωτέας Γρεβενών 18, Νίκη Βόλου 18, Νικόπολη Πρέβεζας 17, Ζέφυρος Ίκαρη Τρικάλων 16, Ιωνικός Ιωνίας ΑΟΚ Βέρειας και Επαναθρωπός 15, Πτολεμαϊδα 14, Αγρίνιο 13. Δεν τώρα τι γίνεται, κάποια μας δεν τα έχει γίνανε. Γιατί... Λοιπόν, μετά έχει περάσει. Ναι, αυτό βλέπω. Λοιπόν, πάμε και στον τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Εδώ τελευταία αγωνιστική 13η, την Κυριακή 21 του μήνα, Κένταυρος Χάνθ, Κομωτινία Σεβόσμου, PCF Καρπίας Αστέρα Σύνδου, Μεν Πολύγυρος, Απόλλων Καλαμαριάς Μακεδονικός, Ορφέας Νέος Σκοπού Ελευθερούπολη, Μαντουλίδης Κομωτινή. Εδώ βλέπουμε αρκετές έτσι δυνατές ομάδες. Λοιπόν, Ελευθερούπολη στην κορυφή με 23, Πολύγυρος 22, Μακεδονικός 22, Έαντα Σεβόσμου 20. Μεν 19, Χαν 19, Κομωτινή 19, Καλαμαριά 18, PCF Καρπίας 17, Αστέρας Σύνδου, Κομωτινή Μαντουλίδης 16, Κένταρος Καλλικράτης 13, Ορφέας Νέος Σκοπού 12. Βόρει Καλλικράτεια, ΓΑΜΑ Εθνική παίζει. Παραθέρι Ζαβαλιάκι. Πηγαίναμε, παίζαμε και στο σχολείο, είχε ένα γηπεδάκι μπάσκετ, πηγαίναμε, παίζαμε μικρή. Έτσι, στο γήπεδο, αλλά τότε δεν θυμάμαι, δεν είχε ομάδα νομίζω τότε. Τα τελευταία χρόνια ήταν, είναι. Ήταν στα χαμηλά, προς τα πολύ χαμηλά. Ναι. Λοιπόν, αυτά και με Β' ΓΑΜΑ Εθνική, όπου και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πλέον όσο έχουμε και το χρόνο, λόγω ότι σιγά σιγά θα μειωθούν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που θα έχουμε καλύτερες, πιο γεμάτες εκπομπές. Μέσω εβδομάδα θα δίνουμε και εκεί βαρύτητα, όπως ξεκινήσαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, να πούμε επίσης Μακάμπι Ερυθρέας Αστέρας 47-29. Εδώ η Μακάμπι έχει ξεβγεί στο σκορ. Έτσι έχει πάρει μια σημαντική διαφορά στο ημίχρονο του αγώνα κοντά στον Ερυθρό Αστέρα. Ξεκινάει σε λίγο και το Μπαρτσελόνα Μπάμπερ. Ναι, οπότε το Τζάμπολ. Πριν να αφιερώσουμε και το τελευταίο κομμάτι NBA, να δούμε τι γίνεται εκεί. Ναι, ναι, να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί. Χθες να σου πω και Λαμέλο φυσικά με Ντιάντζελο, έτσι. Χθες να σου πω την αλήθεια, είδα και λίγο Γιάννη. Νομίζω ότι το παιδί έχει αρχίσει λίγο να ξενερώνει το παιδί μας. Τι είχες γίνει, τι και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, ο Kid λίγο με απογοητεύει, δεν ξέρω.
Δεν του δίνει πολύ την μπάλα, φίλε. Γίνεται πιο πολύ ομάδα του Μπλέτσο η Bucks παρά του Αντετοκούμπο. Και... αυτό ήταν μεγάλο στοίχημα. Πώς θα ταιριάξει ο Μπλέτσο με τον Αντετοκούμπο. Γιατί και ο Μπλέτσο ήταν το μεγάλο project του Phoenix. Από τη στιγμή που μπήκε ο Μπούκερ, αλλάξανε και τα κόλια. Ναι. Και είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει, σου πει κάτι. Είναι πολλές φορές που ο Γιάννης δεν ακουμπάει την μπάλα, επειδή δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Ο Γιάννης για να φτάσει σε ένα επίπεδο να μπει στους κορυφαίους. Πού να τον στείλουμε. Δεν μπορεί. Πρέπει να ταιριάζει, λες. Εγώ, ο οποίο που θα ταιριάζει, Βοστόνη, ρε φίλε. Με αυτόν τον προπονητή που έχουμε. Βοστόνη. Βοστόνη, στο 4. Νέα Υόρκη. Ποιον έχω στο 4. Νέα Υόρκη, σε αποτυχία είναι. Αποτυχία είναι, έργο χαμένο χαρτί είναι. Νέα Υόρκη είναι χαμένο χαρτί που έχει τον Μπορζίνγκη. Ιντιάνα. Εντάξει. Η Ιντιάνα είναι βαρύ φανέλα, βαριά φανέλα, ναι. Γιατί είναι Ιντιανάπολη, ναι, μπάσκετ, ναι. Αυτά και ξέρω εγώ, Λάρι Μπέρκ ιστορίες. Δεν. Δηλαδή, αφού με το Ρέτζι δεν μπορείς να κάνει κάτι εκεί. Ναι. Τώρα προσπαθεί να συνταχθεί μετά την εποχή Πολ Τζόρτζ. Mm-hmm. Εγώ και σαν Σέλτικ στο Τολοβοστόνη, αλλά πιστεύω ότι με τον προπονητή που έχουμε θα παίξει πολύ καλύτερο ο Γιάννης. Δηλαδή, δες τώρα Τέιτουμ. Δηλαδή, τι ομάδα έχει πάρει φέτος ο Στίβενς. Δηλαδή, ο Τέιτουμ τώρα ρουκεί και κάνει μαγικά πράγματα. Mm-hmm. Αλήθεια. Έτσι, μαγικά. Αλήθεια. Δηλαδή, και όλοι τους είναι βελτιωμένοι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ταιριάζει πολύ το κόμπι σε μια τέτοια ομάδα. Που είναι ομάδα και έχει βέβαια το Star. Και με δύο γκάρ All Star, έτσι όπως είναι ο Irving και ο Haywood, νομίζω ότι το κόμπο θα κάνει πραγματικά όργια στη Βοστόνη. Ναι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Γιατί και ο Irving είναι παίκτη σε All Star. Ο Μπλέτσο δεν είναι All Star. Ο Middleton δεν είναι All Star. Είναι καλή παίξα, αλλά δεν είναι ο Σταρ. Με αυτού δυστυχώ στην περιοχή του NBA δεν μπορεί. Βλέπει οι άλλοι τι κάνουν. Οι άλλοι παίρνουν 5-6 ο Σταρ παίκτε για να κοντραριστούν. Δεν γίνεται το Μιλγόκι. Άμα θέλει να κάνει κάτι μεγάλο, δεν μπορεί. Το έχουν ξαναπεί. Και αυτά παίζουν τον ρόλο. Το Μιλγόκι είναι η μικρότερη αγορά στο NBA. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι τον τελευταίο καιρό, όσο μπαίνει ο Μπλέτσο πιο πολύ στην ομάδα, ο Γιάννη χάνεται. Δηλαδή. Τον έχει για να κάνει screen, ας πούμε, ή να περιμένει σε καμιά γωνία να σουτάρει. Δηλαδή είναι πολλές φορές, χθες στο παιχνίδι με τους Heat που χάσανε, ήταν πολλές φορές που δεν ακούμπησε την μπάλα στην Ελλάδα. Δεν είναι. Ο Γιάννης είναι. Εντάξει, δεν γίνεται. Να είναι ο Σταρ, όπως ήταν όταν πήγε ο Λεμπρόν στο Cleveland, που όλη ομάδα έπαιζε για το Λεμπρόν. Ναι. Έτσι, το θυμάσαι πώς ήταν ο Λεμπρόν στην αρχή του στο Cleveland. Έτσι πρέπει και όλη ομάδα να παίζει για το Γιάννη. Ναι. Ο Μπλέτσο και ο κάθε Μπλέτσο. Ο Μίτλετον και οποιοδήποτε. Από τη Θεσσαλονίκη ξέρουμε καλύτερα από τον Jason Kidd. Αλλά τέλος πάντων, ρε παιδί μου, σχολιάζουμε αυτό που βλέπουμε. Δεν έχει σημασία, εντάξει, αυτό που βλέπουμε στα παιχνίδια. Εντάξει, δεν έχει να κάνει να ξέρει καλύτερα. Βλέπει κάποια πράγματα και κρίνεσαι. Και αναλόγως κρίνεσαι. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν είναι καλός ο πόνητης. Mm-hmm. Έτσι, απλά ο Αντετοκούμπο για να γράψει ιστορία και το λένε οι Αμερικάνοι, δεν το λέμε εμείς. Mm-hmm. Έτσι, δεν είμαστε έξω το μιλγό για να τα λέμε αυτά. Mm-hmm. Ο Αντετοκούμπο για να μπει στου κορυφαίου, για να γράψει ιστορία, πρέπει να πάει σε ομάδα άλλη. Δεν γίνεται. Mm. Πρέπει να παίξει τελικούς και όχι τελικούς Δύσης, Ανατολής, τελικούς NBA. Έτσι, και πρέπει να κάνει απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ο Άιβερσον είναι στους κορυφαίους όλων των εποχών. Γιατί είναι ο Άιβερσον στους κορυφαίους όλων των εποχών? Γιατί καταρχήν έπαιξε μια ιστορική ομάδα όπως είναι η Φιλαδέλφεια, τεράστια αγορά. Έτσι. Mm-hmm. Ήταν πέμπτος έκτος σκόρερ στην ιστορία του NBA, που για το ύψος του ειδικά ήταν κάτι συγκλονιστικό. Και ο άνθρωπος έπαιξε και τελικούς. Mm. Έστω. Με εκείνη την ομάδα του Sixers. Κόντρα στους τότε πανίσχυρους Lakers. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Mm-hmm. Στο Μιλγόκι τώρα. Το Μιλγόκι πήρε το ποτάθλημα με Τζαμπάρ. Έτσι. Όταν ο Τζαμπάρ ήταν ασταμάτητος. Στα ντουζένια του. Εντάξει, από τότε δεν έχει να δείξει κάτι. Και έτσι πως είναι η πλέον μορφή που είναι το NBA, υπάρχουν οι σούπερ ομάδες και οι απλές ομάδες. Καλώς ή κακώς ο Γιάννης αυτή τη στιγμή είναι σε μια απλή ομάδα. Θέλει να πάει να γίνει μεγάλος. Και να αφήσει εποχή, θα πάει σε μια σούπερ. Ποια είναι μια σούπερ ομάδα αυτή τη στιγμή που πιστεύω εγώ προσωπικά ότι ταιριάζει και αγωνιστικά? Celtics. Που είναι και η ομάδα μας. Ναι, Celtics. Πάνε. Γιατί εκεί και με τον προπονητή θα δουλέψει και έχει και τους δύο που θα τον ταιριάξουν και μπορεί να παίξει. Να καλύψει κάποια κενά, ας πούμε, στην περιφέρεια να πάρει μπάλα ή να παίξει σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο στα 4. Mm-hmm. Έτσι, αν πω από το 4. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα αποτελέσματα. Ναι. Χθες. Οι Hornets νίξαν πολύ εύκολα τους Wizards 133-109. Οι Hornets μου αρέσουν, φίλε. Έχουν κάτι ωραίο. Δηλαδή, και παρότι είναι στο 18-25, καλό μπασκετάκι παίζουν. Ήταν λίγο έκπληξη νίκη των Hawks επί των Pelicans με 94-93.
ο Ντέιβις που έκανε εκείνη τη ματσάρα στη Βοστόνη με 45 πόντους και 17 rebound ήταν σε χαμηλή απόδοση στην Ατλάντα την επομένη νίκησαν οι Hawks με 94-93. Πεθαίνω για Boogie Cousins, να ξέρεις. Έχει στιγμές που νομίζω ότι μπροστά του δεν βλέπει τίποτα. Πάει σε μια μεγάλη ομάδα. Και τελείωσε, δεν είναι. Είναι φοβερή. Πάει σε μεγάλη ομάδα. Σίγουρα τα νούμερα του είναι εντυπωσιακά. Εγώ δεν θα το δώσω ομάδα τίτλο. Δεν νομίζω ότι έχει το μυαλό για να είναι σε ομάδα τίτλο. Όλοι αυτοί είναι καλοί. Θέλω να το δώσω ομάδα τίτλο. Γιατί οι ομάδες τίτλου με τις ομάδες απλές που πάνε για πλέον έχουν τεράστια διαφορά. Ατάκα Ραζόν Ρόντο προχθές που έχει γίνει αυτό, αυτό το θέμα όλο με το. Ναι, ρε, φίλε. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, παίζει ναι. Το Cleveland, θα παίξει με τη Βοστόνη. Ναι. Εκείνη τη μέρα οι Celtics θέλουν να σηκώσουν τη φανέλα με τη, το νούμερο 34 του Pierce. Mm-hmm. Έτσι. Και την ίδια μέρα υποτίθεται ότι θα κάνουν και ένα βίντεο προς τιμή του Isaiah Thomas. Και λέει στο Ρόντο... πρώτο μάτς, στο ναι. πρώτο μάτς ο Thomas είπε δεν θέλω. Ναι. Ναι. Και έγινε ολόκληρο θέμα. Ο Pierce είπε στην αρχή ότι δεν θέλω, δεν είναι δυνατόν. Την ημέρα και έχει δίκιο. Ναι. Και ο Τόμας προς τιμή του είπε το παιδί ότι δεν είναι δικιά μου βραδιά. Τι τώρα βιντεάκια για μένα. Ναι. Η βραδιά του πες. Ναι. Και ρωτήσαν το Ρόντο που πήρε πρωταθλήματα με τη Βοστόνη για το θέμα και λέει. Και απαντάει με εκείνη την ξυλισμένη φάτσα. Τι έχει κάνει, λέει ο Τόμας, λέει για τη Βοστόνη. Έτσι. Λέει σε αυτό το σύλλογο, λέει, δεν σηκώνουμε λέει μπάνερ ότι κατάφερα να πάω στους τελικούς της Ανατολής. Εδώ λέει σηκώνουμε μόνο μπάνερ πρωταθλημάτων, λέει αυτή είναι η Βοστόνη. Έτσι. Και έτσι αυτό. Αυτή η ατάκα του Ρόντο. Είναι αλήθεια. Είναι σκληρή, αλλά είναι αλήθεια. Ναι, δείχνει τη λογική της μεγάλης ομάδας. Ναι. Οι Clippers πήραν το τίτλο στην Pacific, σε ποια κατηγορία είναι, και ο Doug Rivers που ξέρει από αυτά τα πράγματα και θέλει να κάνει, ήθελε να κάνει μάλλον γιατί δεν θα γίνει. Το έβαλε τον μπάνερ, ας πούμε, στο γήπεδο μέσα και στα αποδυτήρια και σε αυτά. Έτσι, και τώρα σου λέει άλλος, ρε φίλε στη Βοστόνη, δεν βάζουμε μόνο μπάνερ τίτλων. Δεν βάζουμε. Ναι. Τα άλλα όλα. Τα έχουμε στο κέντρο μας, στο προπονητικό στο γήπεδο. Mm-hmm. Άμα πας στο προπονητικό γήπεδο των Celtics, το δεύτερο, θα δεις όλα τα μπανεράκια, πρωταθλητής Atlantic, πρωταθλητής ξέρω εγώ. Αλλά σου λες στο γήπεδο, βάζουμε αυτά. Αυτή είναι η λογική της μεγάλης ομάδας. Mm-hmm. Αυτό είναι το διαφορετικό που έχουν ας πούμε οι Celtics από τους Suns, από τους Bucks. Ναι, είναι τους, η διαφορά των ομάδων των πρωταθλητριών, από ομάδων από τους Raptors. Και το βλέπεις στα καθαρά αγωνιστικό ποια είναι η διαφορά. Wizards, έτσι. Αυτό ας πούμε, που έχουν οι Celtics το έχουν οι Bulls στην Ανατολή, ας πούμε, για πάνω, το έχουν οι Bulls, το έχουν αποκτήσει πλέον το Cleveland. Mm-hmm. Έτσι, το έχουν οι Bulls, το έχει το Detroit. Επίσης. Είναι ελάχιστες ομάδες που το έχουν. Ναι. Δεν το έχει καθένας. Και στη Δύση το έχουν οι Warriors, το έχουν οι Spurs, έτσι, οι Lakers, mm-hmm. το Houston που έχει πάρει και πρωταθλήματα. Και πάλι, όχι σε τέτοιο βαθμό. Εντάξει, από τους Celtics μόνο οι Lakers το έχουν. Mm-hmm. Έτσι, να μην το. Και οι Bulls. Έτσι, mm-hmm. αυτοί οι τρεις είναι, θεωρώ. Mm-hmm. Αυτό σου δίνει τη διαφορά. Γι' αυτό λέμε για να το κουμπού να πάει σε μια άλλη ομάδα. Για να γράψει ιστορία. Στο Milwaukee θα είναι ο Greek Freak. Απλά. Όπως ήταν ο LeBron στο Cleveland, ας πούμε, ήταν ο LeBron. Το King. Άρχισε να γίνεται μετά. Ναι. Όταν πήγε στο Miami και έπαιρνε και κανένα δαχτυλίδι. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν ήταν, ας πούμε. Δεν το λέγανε αυτό όταν ήταν ας πούμε, στο Cleveland τα πρώτα χρόνια που αποκλειόταν από τους Celtics συνέχεια, ας πούμε. Δάβες. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, στα άλλα αποτελέσματα χθες οι Spurs πέρασαν από τον Brooklyn με 95%, οι Raptors συνέχισαν με νίκη 96-91 επί των Pistons, οι Warriors πέρασαν με 119-112 από το Chicago νίκησαν τους Bulls, οι Memphis νίκησαν 105-99 τους Knicks, οι Bucks που λέγαμε του Γιάννη έχασαν εντός έδρας από τους Heat με 101-106. Η Οκλαχώμα συνέχισε και αυτή καλά με 114-90. Ανοίξε πολύ εύκολα τους Lakers χθες. Ωραίο παιχνίδι ήταν και το Sacramento Utah. Η Utah ανοίξε με 120-105. Ο Μπογκδάνοβιτς είχε 6-6. Και ήταν και πολύ ωραίο μάζι γιατί το παρακολούθησα κυρίως αυτό. Ήταν το Clippers Denver Nuggets. Νίξανε Clippers με 109-104. Σήμερα έχει Φιλαδέλφια Celtics. Έχει Celtics Φιλαδέλφια μάλλον στις 2 η ώρα. Θες να βγούμε, φίλε? Να βγούμε, δεν υπάρχει θέμα. 8 και 21 μπήκαμε. Λοιπόν, Cleveland. Γιατί κουράστηκε τις τελευταίες μέρες. Cleveland, Orlando Magic είναι στις 2. Οι Houston Rockets παίζουν με τους Minnesota Timberwolves 4.30. Αργά είναι αυτό το παιχνίδι, καλό πρέπει να είναι. Και οι Blazers παίζουν με τους Pacers στις 5. Ορίστε, ρε φίλε, τελειώσαμε. Αυτά ήταν. Άντε, μπες να τα πεις. Κάτσε, έχουμε και βαθμολογίες. Να πούμε ότι στην Ανατολή. Να πούμε και βαθμολογίες, βέβαια. Στην Ανατολή, Βοστόν έχει το καλύτερο ρεκόρ με 34-11. Έτσι το Ρόντο 30-13 δεύτερο, το Cleveland είναι πολύ πίσω και από ό,τι φαίνεται η Βοστόνη πάει για το καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολή, δεν φαίνεται να το χάνει. Mm-hmm. Γιατί είναι ήδη πάνω 3 νίκες από το Ρόντο και 7 από το Cleveland. Mm-hmm.
26-17 το Cleveland, 26-18 το Miami, ανεβασμένο. 25-20 Washington, 24-20 Indiana, 23-21 το Milwaukee, 21-22 το Detroit, 22-21. Και η Φιλαδέλφια στο 20-20-25 για τον Νίκ που είναι πολύ πίσω. Λογικά μέχρι τη Φιλαδέλφια παλεύουν. Εκτός αν γίνει κανένα μπάμα με Σάλοτ, έτσι και κάνουν κανένα σερί μεγάλο. Δηλαδή η Σάλοτ, ας πούμε, τώρα έχει δύο συνεχόμενες νίκες. Πρέπει να κάνει τουλάχιστον 6-7 για να μπει σε λογική και σε τροχιά playoff. Αν και είμαστε, ας πούμε, τα 45 μάτς, τώρα κοντά έχουμε ξεπεράσει τα μισά. Έτσι. Στην Δύση, Golden State 37-9, εδώ δεν χαλάει το νούμερο 1. Ναι, έτσι, και έχουν μεγάλη απόσταση από τους άλλους. Houston στο 30-12, San Antonio στο 30-16, Minnesota 29-17, Oklahoma 25-20, New Orleans 23-21, Clippers 23-21, με τρελό σερί, τρελοκάλο σερί 6-0, νίκες έχουνε. Portland 23-21, στο 23-22 το Denver, από εκεί κάτω νομίζω ότι, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος, Utah δηλαδή, Phoenix, Memphis, Lakers, Dallas και Sacramento δεν μπορούν να μπουν στα πλευρά. Το φαντάζω πολύ δύσκολο. Κάποια ωραία βράδυ. Δηλαδή, Γιούτα είναι 10 με 10-26. Ναι, κάποια ωραία βράδυ μπορούμε να δούμε λίγο τον Donovan Mitchell, λίγο ο Μπογκδάνοβιτς καλή ώρα. Εντάξει, ναι, αλλά δεν είναι για playoff. Κάτι παραπάνω δύσκολο. Δηλαδή, εδώ θα γίνει μάγκε του 9 μέχρι τον Denver. Νομίζω εκεί θα παλέψουν 4-5 ομάδες για τις τρεις θέσεις. Αλλά ξεκαθαρίσαν το νούμερο ένα πολύ νωρίς. Από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, το Cleveland έχει χάσει 4 συνεχόμενα. Γενικά είναι στα τελευταία. Ο 10 έχει 2-8 Cleveland. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί ο βιαστικός Νίκος Παπαδόπουλος μαζί με τον εορτάζοντα Θανάση Γκυλώνη. Μπαλαντέρ μέχρι τις 12 στο Λίμπερο. Εμείς ξανά εδώ από εβδομάδα. Πότε παίζει η Άρης την άλλη εβδομάδα, φίλε μου? Γιατί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι Τετάρτη βράδυ στις 9.30 με την Τενερίφη. Οπότε θα πάμε πάλι με αγώνες Τρίτη Τετάρτη. Και μετά την Πέμπτη θα είμαστε κανονικά για εκπομπή. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Μένεις στο Λίμπερο. Καλό βράδυ Πέμπτης.